Καλησπέρα, κουβέντες, κοφτερές, πρώτη εκπομπή, καλή μας αρχή. Δημήτρης Πανταζής στο μικρόφωνο, συμπαρουσιαστής Δημήτρης Πετρόπουλος, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή πρώτη εκπομπή και καλώς ήρθες στο διαδικτυακό τηλεοπτικό ραδιόφωνο της Νέας Λίμνης. Απόψε θα έχουμε το ντεμπούτο μας με μη πολιτικούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε με Προεδρία Φορέων της πόλης μας. Ξεκινάμε με τα σχολεία. Έχουμε δύο Προέδρους Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε Δημοτικά του Δήμου Νέας Μύρνης. Έχουμε με το πορτοκαλί την Έρη την Κοντογούρη, Πρόεδρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μύρνης στο Συλλόγο Γονέων. Καλησπέρα Έρη. Καλησπέρα και καλή αρχή κιόλας. Και έχουμε με το καναρινί τη Μαρίνα Δεκούλου, Πρόεδρο Συλλόγου Γονών και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μύρνης. Καλησπέρα Μαρίνα. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλή αρχή. Καλησπέρα και σε εσένα Δημήτρη. Γεια σας κορίτσια. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο lifestyle την εκπομπή μας. Να έχουμε κάποιες ομορφιές εδώ, οπότε είπαμε να είναι και παρουσία σας υπό τις καλεσμένες. Λοιπόν, με λαχρινή και καστανή, έτσι. Έχουμε βρει καλούς συνδυασμούς. Εν μεταξύ, αν παρατηρήσεις και πώς είμαστε και ντυμένοι, τυχαίο τώρα είναι αυτό, ναι, είμαστε, ναι, όλοι ωραία χρωματάκια απόψε. Ναι, ναι. Μια χαρά μας βρίσκω. Ναι, ταιριαστεί, ταιριαστεί. Λοιπόν, η εκπομπή αυτή θα είναι ως επιτοπλίστων πολιτική. Θα αναφέρεται κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιες φορές θα περνάμε και από περιφέρειες, βουλευτικές, κάποιοι πολίτευτές ή εκλεγμένοι ή μη βουλευτές για να πούνε κάποιες γνώμεις και απόψεις τους περί των κοινών, τις δράσεις των κοινών. Αλλά το 80% της θεματολογίας μας θα είναι ο Δήμος Νέας Μύρνης. Απόψε λοιπόν θα καταγράψουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία της πόλης. Μόνο μια σύντομη παρένθεση για το λογότυπο, το μουσικό εναρκτήριο κομμάτι. Λοιπόν, το εναρκτήριο κομμάτι το έγραψα εγώ προδεκαετίας. Ήμουν κάποτε τραγουδιστής σε μια heavy metal μπάντα πριν ασχοληθώ με την πολιτική δημοσιογραφία. Και λέγεται Celestial Dreams. Η θεματολογία έχει να κάνει με την προδοσία και το κάνω έτσι πάσα για να πούμε στα κοινά. Γελάει η Δημήτρη. Έχει να κάνει με έναν μαθητή ο οποίος σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει στην εξουσία μέσα από την προβολή και την εκπαίδευση του δασκάλου του και έφτασε στο σημείο κάποια στιγμή να θεωρεί ότι μπορεί να τον ξεπεράσει και έτσι φυσικά κάνει την αποπρόκειτη πράξη κοπήματος. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι ένας αντιδήμαρχος που λόγω ενός δικαστικού προβλήματος του δημάρχου που τον ανέδειξε βρέθηκε να είναι εκείνος δήμαρχος και μετά πολύ απλά αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία και έγινε μια διάσπαση. Καλή πάσα, πιστεύω. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ τέτοια παραδείγματα, κάτι σε πόλεμο των άστρων βλέπω. Βλέπω έναν τζεντάι ο οποίος ανεβαίνει, τώρα είναι αντιδήμαρχος ή όχι, είναι και αντιδήμαρχος πιθανόν. 18 Δεκεμβρίου είναι ο πόλεμος των άστρων, η 7η ταινία που προβάλλεται. Mm-hmm. Περιμένουμε με αγωνία το νέο σενάριο, για να δούμε τι φωτόσπαθα θα έχεις πάλι εξώφυλλα στον προφήτη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα κορίτσια. Πολύ ευχαρίστως. Θα ξεκινήσουμε από την Έρη. Η Έρη θα ήθελα να μας πει σε πρώτη φάση να γνωρίζουμε τις δράσεις. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα θετικά και να αφήσουμε τα αρνητικά προς το τέλος, γιατί θα θέλουν και την περισσότερη ανάλυση, φαντάζομαι. Έρη, πες μου, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Νέας Μύρνης που είσαι πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τι έχεις κάνει επί της προεδρίας σου, τι ας πούμε έχει να αναδείξεις σαν έργο? Πέρα από τα κλασικά, βέβαια, τα πάρτι, τα αποκριάτικα κλπ. Που κάνουμε στο σχολείο. Έχουμε διοργανώσει πολύ καλές χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα παιδάκια στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης γιορτής που διοργανώνει το σχολείο, που διοργανώνουν οι δάσκαλοι. Και εμείς κάνουμε κάποια γιορτούλα μετά για τα παιδάκια με Άγιο Βασίλη, που πάντα βέβαια δίνουμε και ένα γωνιό του σχολείου, έχει πολύ πιο πολύ πλάκα έτσι, να μην πληρώνουμε εξωτερικό. Έχουμε ένα γωνιό του σχολείου, τον οποίο τον πειράζουμε κιόλας ταυτόχρονα και μοιράζει τα παιδάκια δωράκια. Πώς τον πειράζεται, να διακόψω εγώ? Δεν υπάρχουν κίνδυνοι των σεξουαλικών παρενοχλήσεων? Όχι βέβαια, λίμωνο. Είναι Άγιος Βασίλης, είπαμε. Η εκπομπή είναι και λίγο χιουμοριστική. Έχει ψυχή ο Άγιος Βασίλης. Διακόπτω την Έρη. Αγενώς την διακόπτω για να πω ότι ο αρκούδος έχει λόγο που είναι ένας αρκούδος που κρατάει ένα αλυσοπρίωνο, εξού και οι κουβέντες κοφτερές. Είναι λίγο του σας φάζουμε, αλλά μέχρι το χαμόγελο. Έτσι, έτσι. Και βέβαια έχουμε, που κάνουμε κοπή πίτας κάθε χρόνο για τα παιδάκια με δώρο για τον κάθε τυχερό
και για τους δασκάλους. Αυτά είναι τα γιορτές και τα πανηγύρια και η εκδρομή που κάνουμε, βέβαια μία φορά το χρόνο κάνουμε μία εκδρομούλα για τα παιδιά και τους γονείς μαζί. Πού επιλέγετε συνήθως να γίνεται αυτή η εκδρομή? Δηλαδή για να δω, επειδή είναι και μικρά τα παιδιά, πόσο μακριά μπορείτε να πάτε σε ένα εκδρομή με το Πούλμαν? Πήγαμε μια χρονιά στη Μπάρνηθα που ήταν πικνίκ. Μέσα στο δάσος δεν υπήρχε βέβαια τίποτα, έτσι λέγανε, καθαρά εκδρομή στη φύση, πικνίκ. Είχαμε βέβαια, είχαμε τη φοβερή τύχη να έχουν εκείνη την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο μια εκδρομή, ένα σύλλογο υπηρετών που είχαν φέρει μαζί τους ενισχυτές διάφορα εκεί και παίζανε μουσική και υπήρξαμε και το χορό μας. Τα παιδιά εξερεύνηση στο δάσος, παιχνίδι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία εκδρομούλα. Πέρυσι πήγαμε στο πολιτιστικό πάρκο, επίσης πάρα πολύ ωραία εκδρομή, γιατί φέραμε και εμείς, έχουμε αγοράσει κάτι ηχητικά στο σχολείο και τα πήραμε μαζί μας και στήσαμε και εκεί χορό, γιατί όπου λέει γάμος και χορός, η Βασίλο πρώτη, η Βασίλο είμαι εγώ. Άρα από καθαρή τύχη τα παιδιά βιώσανε και μια παραδοσιακή μουσική σε αυτή την εκδρομή. Ναι, πολύ πάντα, πολύ πάντα, πάντα. Θέλουμε να τα βάλουμε τα παιδιά και σε αυτό. Εκτός αυτών βέβαια έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα στο σχολείο, φτιάξαμε βιβλιοθήκη δανειστική, με πάρα πολύ βέβαια δουλειά μέσα και πάρα πολύ καθαρισμό από καθαριότητα από τους γονείς. Ζωγραφίσαμε τους στίχους. Αυτό πάντα είναι θελοντισμός. Βέβαια, από ναι. Από προσωπική εμπειρία και εγώ τα ξέρω αυτά, ισχύει. Ναι, όντως. Ζωγραφίσαμε τους στίχους, τους εξωτερικούς. Κάναμε κάτι πολύ ωραίες ζωγραφιές με τη βοήθεια, με την πολύ μεγάλη βοήθεια βέβαια του πρώην αντιπροέδρου του συλλόγου μας, που τώρα είναι πλέον το παιδί του στο γυμνάσιο και είναι σε άλλο σχολείο βέβαια. Αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί είναι φοβερός καλλιτέχνης. Άρα είναι τυχεροί, έχουν κάποιον που θέλει να προσφέρει στον σύλλογο εκεί πέρα, φαντάζομαι. Όντως είναι και στο σύλλογο τώρα, είναι στο τέταρτο γυμνάσιο. Είναι εκεί, ο Βασίλης ο Κατσούλος. Είδε στο Σαράκι Δημήτρη. Τώρα κάνω την πάση στον παρουσιαστή μου ότι αν σου αρέσει να ασχολείσαι και να προσφέρεις με τα κοινά, δεν ανάγκη να πολιτεύεσαι, να είσαι σε έναν σύλλογο γονέων. Το παιδί σου από το δημοτικό εξελίχθηκε να πάει λόγω ηλικίας στο γυμνάσιο, μετέπειτα ενδεχομένως και στο λύκειο πάλι θα είσαι στο σύλλογο γονέων. Όταν θέλεις να προσφέρεις, προσφέρεις. Και αφήνω κερδός πάντα. Εγώ έχω συζητήσει και με τον Δημήτρη και εκτός αέρα, αλλά το έχουμε συζητήσει και στο στούντιο. Δεν ξέρω αν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, η κρίση μας έκανε πιο εθελοντές. Επειδή ναι. Περιορίστηκαν οι πόροι και τώρα μιλάω για όλα τα σχολεία, δεν στοχεύω μόνο δημοτικά, η κρίση μας έκανε να δείξουμε όλοι περισσότερο τον ανθρώπινο χαρακτήρα μας και εσείς οι δύο, έχω και εγώ άποψη σαν διαδικτυακή τηλεόραση, το έχετε πετύχει. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό γιατί βάζεις, εκτός βέβαια ότι βάζεις και το γονιό και τα παιδιά, να ενδιαφερθούν για το σχολείο τους, γιατί δεν είναι το σχολείο του κράτους, το σχολείο ανήκει βασικά στα παιδιά. Και βοηθάνε και οι γονείς, ώστε να έχουν και τα παιδιά το καλύτερο δυνατό με περιβάλλον για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Και ελπίζουμε και όλες αυτό να το καταλαβαίνουν και οι γονείς όσο γίνεται όλο και περισσότεροι βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχει στην αρχή την ίδια ανταπόκριση όπως έχεις αργότερα. Δηλαδή, ο κόσμος, οι γονείς των σχολείων, βλέποντας το έργο του κάθε συλλόγου, σιγά-σιγά αρχίζουν και τα αποκρίνονται όλο και περισσότεροι. Εμένα αυτό είναι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όντως είναι. Δηλαδή, είδαμε τώρα, έχει τύχει, ας πούμε, θέλαμε να καθαρίσουμε κάτι αποθήκες και ξαφνικά από το πουθενά, μέσα σε 10 λεπτά, μετά την πρωινή προσευχή, λέμε, παιδιά, ποιος έρχεται μέσα τώρα να καθαρίσουμε αποθήκες. Ξαφνικά μαζεύτηκαν, ας πούμε, 15 γονείς. Και λες, ούψ, μπράβο. Τρελαθήκαμε, λέμε ωραία, καλά πάμε. Ωραίο πράγμα, θελοντισμός. Αν μπορώ να τη ρωτήσω κάτι και εγώ επ' αυτού, υπάρχει γενικά μια πορεία η οποία την έχω και εγώ προσωπικά. Πώς επιλέγετε τη δραστηριότητά σας? Είναι ενός ιδέα, είναι δημοκρατική, είναι του συλλόγου, είναι δική σου? Πώς επιλέγετε? Πώς γίνονται? Όσο αφορά το σύλλογο σαν σύλλογο, κάνουμε το εξής. Κάποιος από το σύλλογο μπορεί να έχει μια ιδέα. Όταν κάνουμε λοιπόν Δελτα Σίγμα, πέφτει στο τραπέζι ιδέα, αρχίζουμε, συζητάμε ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί, αν τι θετικά έχει, τι αρνητικά έχει. Ναι, πάντα έτσι, ναι. Συνήθως βέβαια συμφωνούμε όλοι. Αυτό είναι το καλό. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εγώ είμαι στο σύλλογο από τότε που πήγε, είναι τώρα ο γιος μου στίγο μεγάλο στην 5η Δημοτικού. Από την 1η Δημοτικού είμαι μέσα στο σύλλογο. Δεν είχε τύχει να διαφωνήσουμε
Σεξ συνήθως είναι, ναι, άντε να υπάρξει εγώ μια διαφωνία και αυτή πάρα πολύ ελαφριά. Δεν είχαμε ποτέ θέματα μεταξύ μας. Είχαμε πάρα πάντα, όλα τα χρόνια, φοβερό κλίμα ανάμεσά μας. Και αυτό είναι το μεγάλο θετικό στην όλη κατάσταση, γιατί λειτουργείς πιο καλά. Υπάρχουν βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία μας ζητάει ο διευθυντής του σχολείου να κάνουμε. Ας πούμε, η καθαριότητα τώρα με τις αποθήκες, εμείς δεν το ξέραμε. Μας είπε ο διευθυντής ότι οι παιδιά έχουμε αυτό και αυτό, να βοηθήσουμε κι εμείς. Βοήθησε όντως και ο διευθυντής του σχολείου που έχουμε τώρα, πάρα πολύ καλός. Βοήθησε και ο ίδιος με προσωπική δουλειά. Θυμήσε μας το όνομά του. Δημήτρης Παπαλαμπρόπουλος. Να πούμε κιόλας το πρώτο δημοτικό σχολείο Νέας Μήνης που ακριβώς βρίσκεται για να μαθαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Πού είναι τα σχολεία της πόλης? Είμαστε Κοραή 20, ακριβώς πίσω από τον Πανιόνιο. Πίσω από τη Λάντς, πλάτη στη Λάντς. Ναι, 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 ναι. Είστε το πρώτο κυριολεκτικά δημοτικό σχολείο της πόλης. Το πρώτο κυριολεκτικά, ναι. Ναι, και εγώ από εκεί πέρασα. Ναι, βέβαια είναι, έχει τώρα δύο κτίρια πια, γιατί μετά έγινε και το δέκατο, ναι, το πρώην δέκατο. Το βέβαια. Έκανα πρώτη Δευτέρα Δημοτικού στο πρώτο και τις άλλες τέσσερις μεταπήδησα απέναντι στο δέκατο. Α. Εγώ από το έκτο που θα το συζητήσουμε αφού εξαντλήσουμε και το κομμάτι του εβδόμου με την... καλά. Με τη Μαρίνα. Με τη Μαρίνα. Σε θάμπωσε, σε θάμπωσε. Ο λόγος που σε ρώτησα είναι γιατί ενδεχομένως βέβαια, ίσως είναι πολύ μικρά τα παιδιά, ενδεχομένως να μπορούσατε να κάνετε ένα παιδικό γκάλωπ και να ρωτάτε τα παιδιά. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο, θέλετε να πάμε κάπου συγκεκριμένα και να υπάρξει, αν θέλεις, και μια πρωτοβουλία μέσα στα αντίστοιχα τμήματα και να έρθει κατευθείαν από τα παιδιά. Θα θέλαμε αυτό. Εγώ έχω μια άποψη γι' αυτό. Παρακαλώ, πες την, έτσι κι αλλιώς γενική συζήτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε τουλάχιστον τα Σάββατα που μαζεύονται τα παιδιά στα δικά μας τα πολιτιστικά. Όταν μπαίνουμε στα τμήματα, τους ρωτάμε αν θέλουν να κάνουν ένα εναλλακτικό μάθημα. Αυτό γίνεται τώρα, για παράδειγμα, ας πούμε, η ζωγραφική, που ήταν ένα τμήμα το οποίο υπάρχει τα περισσότερα χρόνια στο σχολείο μας και γίνεται κάθε Σάββατο 11 με 12 και 12 με 1. Είχαν μια φαϊνή ιδέα πέρυσι τα ίδια τα παιδιά να ζωγραφίσουν τους στίχους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έγινε φέτος από τα παιδιά. Ήρθαν δηλαδή κάποιες μαμάδες, η Αλέκα Γαροβάλδη και η Άντια Αποστολοπούλου, και μαζί με τη δασκάλη των οικαστικών καταφέρανε και κάνανε τα προσχέδια και τα παιδιά μέσα ζωγραφίσανε. Αυτό που ήταν κάτι που θέλανε τα παιδιά. Επίσης, ας πούμε, τα παιδιά στάγανε απεγνωσμένα όταν έγινε εγώ πρόεδρος πριν 4 χρόνια βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Υπήρχε μια παλιά βιβλιοθήκη τζαμένια με ελάχιστα βιβλία μέσα. Ήταν συγχρόνως και βοηθητικό γραφείο των δασκάλων. Και επειδή ήταν κάτι που το στάχνουν πάρα πολύ έντονα τα παιδιά και το θέλανε και θέλαμε και ξέραμε και εμείς ότι ήταν μια τρομακτική ανάγκη για το σχολείο, πριν 2 χρόνια κάναμε και εμείς δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 2.500 βιβλία μέσα και λειτουργεί από γονείς Παρασκευή Σάββατο και στις καθημερινές λειτουργεί από τα παιδιά της έκτης. Δεν εμπλέκονται καθόλου οι δάσκαλοι σε αυτό το κομμάτι και αυτό εμένα μου αρέσει, γιατί τα παιδιά τα ίδια μπαίνουν σε διαδικασία να αναλάβουν μια ευθύνη. Να μπαίνουν μέσα τα πρωτάκια, να τους δίνουν τα βιβλία τους και έχει και πλάκα. Καμιά φορά αφήνουν και σημειώματα απ' έξω ότι, αν ξέρετε, στο πρώτο διάλειμμα δεν θα λειτουργήσει η βιβλιοθήκη, ελάτε στο δεύτερο ή πρώτη και η δευτέρα, αν μπορεί, ας έρθει στο τρίτο διάλειμμα, και έχει και χαμογελάκια και φατσούλες και καρδούλες. Να κάνουμε μια πολιτική πινελιά. Ο Δήμος Νέας Μύρνης δανειστική βιβλιοθήκη λοιπόν δεν έχει. Το 7ο Δημοτικό έχει. Να προσθέσω για να ευλογήσω και τα γένια μου, ως εκδότης της φωνής της Νέας Μύρνης και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του Νέας Μύρνης Χωνικών μιας πόλης, έχω δωρήσει όλη τη συλλογή με την ιστορία της πόλης στην δανειστική βιβλιοθήκη του 7ου Δημοτικού. Θα ήθελα βέβαια να το κάνω και σε όλα τα σχολεία της πόλης, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές αυτής της πόλης να μπορούν να διαβάσουν την ιστορία της πόλης που ζουν. Αλλά ναι, ο Δήμος Νέας Μύρνης, για να γυρίσουμε και στο πολιτικό σκέλος, δεν. Μπράβο λοιπόν. Με μικρότερο προϋπολογισμό που τίνει στο 0, εσείς έχετε δανειστική βιβλιοθήκη, εσείς έχετε οτιδήποτε άλλο. Και εμείς έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη. Και λοιπόν, να πάρω και εγώ την ευκαιρία. Ναι, συγγνώμη, ναι, κύριε ναι. Πανταζή, θέλουμε και εμείς την ιστορία της Νέας. Βέβαια. Ναι, μας έκαναν δωρεά και κάποιοι γονείς. Είχαμε και μία μαμά η οποία δούλευε και σε εκδοτικό οίκο και μας έφερε πάρα πολλά βιβλία. Βρήκαμε πάρα πολλά βιβλία μέσω σχολείο, γιατί γίναμε λίγο μαμούνια οι γονείς και αρχίζαμε και ψάχναμε όλο το σχολείο. Βρήκαμε πόρτες, ας πούμε, οι οποίες δεν ξέραμε τι είχαν από πίσω. Ξαφνικά ανοίγαμε και βλέπαμε βιβλία. Όπα, λέω, εδώ είμαστε. Μαζεύαμε, φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη. Και τώρα αυτό που λέει η Μαρίνα, η δική μας η βιβλιοθήκη, τη φτιάξαμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι μαζί και η αίθουσα μουσικής. Αλλά σήμερα, προς μεγάλη μου ευχαρίστηση, μου είπε ο διευθυντής ότι θα αλλάξει την αίθουσα της μουσικής για να γίνει δανειστική βιβλιοθήκη, μόνο χώρος βιβλιοθήκης. Θα βάλουμε μέσα και τραπέζια για να μπορούν τα παιδιά να γίνει και αναγνωστήριο μαζί.
και θα μπορεί να λειτουργεί και τις ώρες του ολοημέρου, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Και αυτό ήταν πράγματι πάρα πολύ καλό, ναι. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία, αυτό δεν ονειρευόμασταν να κάνουμε κι εμείς. Και δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία μέχρι τώρα. Και η αίθουσα μουσικής θα πάει αλλού. Ναι. Να μην λέτε έχεις πολλές αίθουσες, είναι επικίνδυνο. Όχι, είναι αίθουσα, δεν είναι αίθουσα διδασκαλίας αυτό. Λέτε ότι έχετε κενές αίθουσες, είναι επικίνδυνο. Είναι γραφείο δασκάλων. Θα μετατραπεί το γραφείο των δασκάλων. Τα κρατάμε, αλλά να μην τρέξουμε. Εννοείται, προσέχουμε, γιατί δεν πρέπει να δείχνουμε ότι έχουμε αίθουσες. Εννοείται αυτό. Το ευχάριστο νομίζω είναι ότι εντός των χώρων που απασχολείστε, εν πάση περιπτώσει, στο κομμάτι αυτή τη δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι έχετε την ευκαιρία χωρίς καμία έξωθεν έγκριση να δημιουργήσετε τέτοιους χώρους. Δεν παίρνετε κάποια έγκριση από πρωτοβάθμια, από. Όχι, όχι, με το διευθυντή μόνο. Με τη διεύθυνση σχολείου. Σε γρανάζια λοιπόν. Θέλει την έγκριση του διευθυντή. Σαφώς. Σε κάποια πράγματα θέλει και την έγκριση του Σύλλογου Διδασκόντων. Γενικά όμως, τουλάχιστον στο δικό μου το σχολείο, φαντάζομαι και σε το ίδιο συμβαίνει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα ανάμεσα σε διευθυντή, δασκάλων και σύλλογο. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι ένα τυπικό κομμάτι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη έγκριση από την πρωτοβάθμια για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι. Βέβαια, οι χώροι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και είναι πολύ μικρή και προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι αίθουσες οι οποίες θα είναι χρήσιμες για τα παιδιά και ευελπιστούμε να μην γίνουν αίθουσες. Άρα εγώ ρωτάω τώρα το εξής στη Μαρίνα Κούλου και θέλω να μου απαντήσει και η Έρη Κοντογούρη σε αυτό. Κάποιοι σύλλογοι γονέων και εκδημόνων οι οποίοι έχουν δραστηριότητες που τα τελευταία χρόνια τις κάνουν όλο και πιο ενεργές και δραστήριες σε αυτή την πόλη και φαίνεται τα καλύτερα και ο τοπικός τύπος, φαίνονται και μέσα από γκρουπάκια στο Facebook. Θέλω να καταλήξω. Πολλές φορές, όταν βλέπουμε κάποιο σχολείο να μην έχει τέτοιες εμφανείς δραστηριότητες, δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος δεν είναι ενεργός, δεν θέλει, αλλά δεν έχει τόσο την έγκριση του διευθυντή. Να απαντήσω εγώ σε αυτό, αν δεν σε πειράζει. Για να μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο, θα πρέπει οι δάσκαλοι, οι γονείς και τα παιδιά να είναι σε πλήρη αρμονία και συνεργασία. Mm-hmm. Είναι σαν ένα ισοσκελές τρίγωνο. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί, είναι γιατί είτε οι γονείς είναι αδιάφοροι, είτε γιατί ο διευθυντής δεν θέλει να καπελώνεται από τους γονείς, είτε γιατί οι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να δραστηριοποιούνται μέσα στο σχολείο και προτιμούν κάποιες άλλες δραστηριότητες εκτός. Αλλά επειδή τα παιδιά είναι το μικρότερο κομμάτι, μάλλον θα πω ότι είναι θέμα ή γονιών ή δασκάλων. Αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική και τα περισσότερα σχολεία στη Νέα Σμύρνη, οπότε έχω καταλάβει το τελευταίο καιρό, την έχουν. Και μάλιστα επειδή μπήκαμε και στο τρυπάκι να συνεργαστούμε και οι σύλλογοι τώρα τελευταία μεταξύ μας, ήταν μια ιδέα που την είχα εγώ, το είχαμε συζητήσει με την Έρη, το ξεκινήσαμε, μπήκε μέσα και το πέμπτο και το δεύτερο και το δωδέκατο, δεν έχω ξεχάσει κάποιο. Όχι, προς το παρόν ναι. Αυτοί είμαστε. Βλέπω ότι και από αυτά που ακούω, ότι βλέπω ότι γενικότερα υπάρχει καλή συνεργασία. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Άρα τα σχολεία τα οποία δεν κάνουν πράγματα σημαίνει ότι έχουν αδιάφορο σύλλογο ή ο διευθυντής δεν θέλει να καπελώνεται από το σύλλογο του. Απλή διαδικαστική ερώτηση και δεν το γνωρίζω. Όλα τα σχολεία έχουν συλλόγους γονείων και εκδημόνων. Όλα. Ναι, όλα. Ναι. Όλα. Δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Δημοτικά, ναι. Γυμνάσια, λύκεια σίγουρα και υπάρχουν και κάποια νηπιαγωγεία που έχουν και παιδική σταθμή. Μάλιστα. Το ξέρω εγώ δηλαδή. Ο τέταρτος παιδικός σταθμός έχει σύλλογο. Νομίζω όλοι οι παιδικοί σταθμοί έχουν. Ο πρώτος έχει. Ναι, νομίζω ότι έχουν όλοι. Νομίζω ότι έχουν όλοι, γιατί κάνανε και εκλογές που βγάλανε και εκπρόσωπο των συλλόγων των παιδικών σταθμών, που βγάλανε έναν εκπρόσωπο για, την, για το Δήμο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ο Γιώργος Απόθος. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ να κάνω μια πολιτική παρατήρηση, η οποία μάλιστα πρόσφατα, επειδή είσαι και Δημοτικός Σύμβουλος, τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διακρίνω πέραν από τις δύο κυρίες γενικά τα σχολεία της Νέας Σμύρνης στα δημοτικά. Παράγουν πολιτισμό. Παράγουν πολιτισμό, τι εννοώ? Το να κάνεις μια εκδήλωση που να αφορά τις μητέρες, δεν παράγεις πολιτισμό, είναι μια υπηρεσία. Εσείς όμως κάνετε εκδηλώσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται και τα ίδια τα παιδιά. Αυτό ναι. Είναι παραγωγή πολιτισμού. Και επειδή και πρόσφατα, αλλά και το γνωρίζουμε, ότι στη Νέα Σμύρνη δεν παράγεται πρωτογενής πολιτισμός, νομίζω ότι τα σχολεία είναι μια πρώτη πηγή παραγωγής πρωτογενούς πολιτισμού. Θα πρότεινα από τη Δημοτική Αρχή, είτε σε επίπεδο Αντιδημάρχου Παιδείας, είτε σε επίπεδο Υπεύθυνου Πολιτιστικού Οργανισμού, να εκμεταλλευτεί τον πολιτισμό που παράγουν τα παιδιά στα σχολεία, γιατί αυτό είναι πρωτογενές. Να αξιοποιήσει, ίσως είναι σωστή. Να αξιοποιήσει είναι πιο σωστό, βεβαίως. Εγώ θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Εμείς στο σύλλογό μας δραστηριοποιούμε σε τρία κομμάτια.
Ο ένας είναι ο πολιτισμός που λέει, το πολιτιστικό κομμάτι. Δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά να κάνουν κάποιες δραστηριότητες, να έρχονται Παρασκευή ή Σάββατο στο σχολείο μας και να μπορούν να κάνουν χορό, θεατρικό, ένα μουσικό όργανο, χοροδία, σκάκι, ζωγραφική, πινκ-πον, χρησιμοποιώντας το χώρο του σχολείου μας και κάποιους γονείς ή δασκάλους οι οποίοι έρχονται θελοντικά, ώστε τα παιδιά να μπορούν να δραστηριοποιούνται να περνάνε την ώρα τους καλά. Και να αισθάνονται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μάθηση, σαφώς. Είναι και ένας χώρος που μπορούν να περνάνε όμορφα με τους φίλους τους, να βρίσκονται. Μάλιστα, έχουμε κάνει και μια μικρή γωνία σαν καφενέ, μαζεύονται οι γονείς, συζητάμε, λέμε τις σκέψεις μας, τα άγχη μας, προβληματιζόμαστε, το οποίο αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το σύλλογο να δουλέψει σωστά. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο κάνει ο δικός μας ο σύλλογος είναι ο εθελοντισμός. Δηλαδή προσπαθούμε να παράγουμε έργο και να είμαστε εθελοντές, όχι μόνο μες στο χώρο του σχολείου μας, να καθαρίσουμε, να βάψουμε, να ζωγραφίσουμε, να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη, φτιάξαμε μια θέση υπολογιστών, τώρα φτιάχνουμε θέση εκδηλώσεων. Θέλουμε να είμαστε και εθελοντές και προς τη γειτονιά. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια γωνία αγάπης. Μαζεύουμε τρόφιμα. Βοηθάμε οικογένειες και από το σχολείο. Βοηθάμε και οικογένειες εκτός σχολείου. Όπως επίσης και τα πολιτιστικά μας είναι και για ανθρώπους εκτός σχολείου. Εθελοντισμός επίσης είναι να κάνεις ένα συσίτιο. Είχες έρθει και είχες δει, είχαμε συνεργασία με τον άλλον άνθρωπο δύο φορές. Κάνετε δύο ή τρία χρόνια. Εθελοντισμός είναι να κάνεις ανταλλακτικό παζάρι. Εθελοντισμός είναι να μαζέψεις ρούχα και παιχνίδια και να δώσεις σε κάποιες οικογένειες ή σε κάποια ιδρύματα. Εθελοντισμός είναι να φτιάξεις φαγητό σε τάπερ, το οποίο το έχουμε κάνει και αυτό, ή να μαζέψεις τρόφιμα και να τα δώσει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ή περνάνε και τα αυτοκίνητα, τα βοήθεια για το σπίτι του Δήμου, και να ένα Σάββατο να μοιράσουν κάτι παραπάνω σε αυτές τις οικογένειες. Και βάζουμε και τα παιδιά μέσα σε αυτό το κομμάτι, και είναι απαραίτητο να μπουν στα παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να μάθουν να προσφέρουν. Είναι δεκτικά τα παιδιά σε αυτό? Είναι. Είναι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεκτικά. Αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά είναι δεκτικά. Είναι προσεκτικά. Δεν κάνουν ζημιές. Mm. Ακόμα και το πιο ζωηρό παιδί, όταν του δώσει να καταλάβει ότι αυτό είναι προσφορά. Αγάπης από καρδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμμετέχει. Έχω παιδί φοιτητή που είναι στην έκθεση δημοτικού, το οποίο το θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν πάρα πολύ ζωηρό. Και μπαίνοντας μέσα στα θεατρικά, μπαίνοντας μέσα στις ομάδες, βοηθώντας να ζωγραφίσει, αυτή τη στιγμή βλέπεις ένα άλλο παιδί. Πήγα να πω το όνομα, αλλά το κράτησα. Βλέπεις ένα άλλο παιδί. Τα παιδιά έχουν πολλά θετικά χαρίσματα μέσα τους. Το θέμα είναι αυτό, πώς προσπαθείς να το βγάλεις. Και θεωρώ ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν οι σύλλογοι. Όλοι οι σύλλογοι έχουν ένα σκοπό. Να περνάνε τα παιδιά καλά και να προσφέρουν. Όχι ότι οι υπόλοιποι γονείς δεν μπορούν, όλοι οι γονείς συμμετέχουν σε αυτό. Και είναι οι υποστηρικτές μας, έτσι. Αλίμονα είναι ένας σύλλογος βγει έξω και πει ότι εγώ τα κάνω όλα. Κανένας σύλλογος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν έχει τη βοήθεια των γονιών. Οι γονείς είναι οι κολόνες. Και εμείς απλά χτίζουμε πάνω σε αυτό. Και το τρίτο πράγμα το οποίο προσπαθεί πιστεύω να κάνει ο δικός μας ο σύλλογος και φαντάζομαι ότι κάνουν και άλλοι, είναι αυτό που κάνουν τη συνεργασία με το διευθυντή και τους δασκάλους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μια δασκάλα να κάνει μια γιορτή καλύτερα? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το διευθυντή μας να καθαρίσει την αποθήκη του, να φτιάξει το κήπο του, να πιέσει λίγο παραπάνω την πρωτοβάθμια ή το Δήμο να γίνουν κάποιες δουλειές μέσα? Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο κάνουν πολύ συχνά. Δηλαδή την Έρη, την Άτζη. Πόσες φορές την έχω δει στο Δήμο να τρέχουμε, να αφήνουμε χαρτιά, να αφήνουμε έντυπα. Βλέπω και ένα κομμάτι πολιτικής λοιπόν. Αναγκαστικής, αλλά το βλέπω. Πολιτική υπάρχει παντού. Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι ασχολείσαι με ένα σύλλογο και δεν υπάρχει πολιτική. Αλλά για μένα όλη η ζωή είναι πολιτική. Ακόμα λέτε ότι πουλάμε το χειμώνα ντομάτες, που λέει και μία φίλη μου, και αυτό πολιτική είναι. Αγαπητή Μαρίνα, η ερώτηση που θα σου κάνω είναι η εξής. Προκύπτει από τα όσα ενημερώνει στους τηλεθεατές μας ότι ο κάθε σύλλογος, γονέων και γηδεμόνων, όχι μόνο στο δικό σου δημοτικό σχολείο, έχει κάποιες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επίσης κάνει και κάποιες δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Ναι. Που σε μια δύσκολη περίοδο που τώρα βιώνουμε σαν κρίση οικονομικά ως έθνος, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε. Η αλληλεγγύη είναι σπουδαίο πράγμα, η ανιδιοτέλεια. Το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο λάθος βρίσκεις, αν υπάρχει λάθος, στο να γίνονται αυτές οι παροχές από εσάς προς τον πολίτη για την κοινωνική πολιτική Α και από εσάς τους ίδιους τους γονείς που εργάζεστε, έχετε οικογένεια, έχετε υποχρεώσεις,
στα παιδιά σας να αφιερώνετε έξτρα χρόνο εκτός ωρών εργασίας και σχολικής δραστηριότητας σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Γιατί να αντικαθιστάτε εσείς στο Δήμο? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Βασικά θεωρώ καταρχήν ότι δεν αντικαθιστάμε το Δήμο. Αντικαθιστούμε γενικότερα το κράτος. Η χώρα μας είναι τέτοια όπου αναγκάζονται οι σύλλογοι να κάνουν τέτοιες δράσεις. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή ήμασταν στο εξωτερικό, ήμασταν π.χ. στο Καναδά, που έχω μεγαλώσει εγώ, δεν θα υπήρχαν σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Δεν θα σου πω αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος, γιατί εγώ το κάνω και μ' αρέσει, όπως το κάνει και η Έρη και της αρέσει, όπως πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τους συλλόγους, τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν και παίρνουν τρομακτική ενέργεια μέσα από το να προσφέρουν. Το πιστεύω. Και εγώ είμαι της άποψης ότι ο άνθρωπος που προσφέρει είναι κερδισμένος. Όχι αυτός που παίρνει, αυτός που προσφέρει. Δηλαδή τα συναισθήματα τα οποία αγγίζουν εμάς αυτή τη στιγμή, όπου μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά, και η ενέργεια που παίρνουμε είναι δώρο. Είναι δώρο, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Οπότε δεν θα πω ότι είναι λάθος. Θα πω ότι ερχόμαστε κι εμείς να προσθέσουμε ένα λιθαράκι μέσα στην κοινωνία αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και προφανώς ο Δήμος προσπαθεί από τη μεριά του να κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά ίσως δεν έχει το τρόπο να το κάνει σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι μέχρι πρόπερση η ΟΝΑ προσέφερε στα δημοτικά σχολεία δωρεάν γυμναστές και κάναν τα απογεύματα μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονγκ, ποδόσφαιρο. Αυτά τα ξέρει και η Έρη καλύτερα από μένα, παραδοσιακούς χορούς. Λοιπόν, και ξαφνικά αυτό το διευθύνιο τώρα έχει σταματήσει. Αν ήμουν κακός άνθρωπος και ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με ενδιαφέραν τα κοινά, θα έλεγα, μα καλά, γιατί τα άκοψε ο Δήμος, γιατί δεν προσφέρει στο παιδί μου. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις, κάτι δεν με ενδιαφέρει γιατί τα άκοψε. Έχει τους λόγους του. Εγώ θα πω το εξής. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να το προσφέρω αυτό στα παιδιά? Δηλαδή, εντοπίζω το πρόβλημα και δίνω τη λύση. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν πληρώνομαι για να ασχοληθώ. Δεν με απασχολεί. Είμαι θελόντρια και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Να προσφέρω με τον δικό μου τρόπο. Δεν θα κατακρίνω ούτε το Δήμο ούτε το κράτος. Δυστυχώς, αυτή είναι η Ελλάδα. Σε αυτή την χώρα ζω. Και θα πρέπει να είμαι άνθρωπος που να προσφέρω και όχι να κρίνω. Απλά το αποδέχεσαι δηλαδή και προσπαθείς να το βελτιώσεις με προσπάθειες συλλογικές. Δεν έχει σημασία αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Το ξαναλέω. Ούτε θα σου πω ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει όμως, μπορείς να το πεις. Όχι. Σωστό και λάθος φυσικά είναι υποκειμενικό. Ναι. Αλλά αν σ' αρέσει, σαφώς μπορείς να πεις κάτι λίγο. Μπορεί να θεωρώ λάθος το ότι το κράτος και ο κάθε Δήμος δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που πρέπει στα παιδιά. Έτσι. Από την άλλη όμως τον ευχαριστώ, γιατί μου δίνει εμένα τη χαρά να το προσφέρω εγώ. Και όλοι χαρούμενοι. Σωστή, όλοι χαρούμενοι. Μπήκαμε ομαλά και στον τρόπο στα αρνητικά της συζητήσεως, γιατί φοβάμαι ότι τα θετικά ήταν τα λιγότερα από τα αρνητικά. Οπότε γυρνάμε τώρα... Θέλω να μου πεις, ο Δήμος, ποιες ανάγκες... Μάλλον, σε τι ποσοστό θεωρείς ότι καλύπτει τις ανάγκες τις οποίες ένα σχολείο, δημοτικό στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει ο Δήμος από άποψη υπηρεσιών να του παρέχει. Και θα πω συγκεκριμένα πράγματα, για να, όχι να σε καθοδηγήσω, να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση να προσπαθείς να καταγράψεις το οτιδήποτε. Οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου έρχονται για να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις. Το συνεργείο ηλεκτροχρωματισμού έρχεται για να ξύνει επιφάνειες που κατά καιρούς είτε έχουν σκάσει από υγρασία είτε έχουν λερωθεί με τον πολυκερισμό. Η υπηρεσία καθαριότητας βοηθάει στο άδειασμα των κάδων εντός και εκτός του σχολείου σε συχνό πλαίσιο που να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, ιδίως στην καλοκαιρινή περίοδο. Οι επιχορηγήσεις που παίρνουν τα σχολεία στη συγκεκριμένη περίπτωση από το νομικό πρόσωπο της πρωτοβάθμιας επιτροπής που εσείς υπάγεστε, θεωρείς ότι επαρκούν όταν ίσα μοιράζονται στα 12 δημοτικά σχολεία που έχει η πόλη μας? Αυτά. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις, πολύ ευχαριστώ. Και ας μην κρίνουμε την υπάρχουσα δημοτική αρχή μόνο για ένα εξάμεινο. Όχι, γενικά, ναι. Μιλάμε διαχρονικά πάντα, μην παρεξηγηθούμε. Όχι, καλή αλλή μόνο. Στην προκειμένη περίπτωση το διαχρονικό πάει πίσω σε 15 ετία, οπότε εντάξει, δεν έχει να κάνει. Τόσα χρόνια δεν είμαστε στο σχολείο. Αν ήμασταν τόσα χρόνια θα ήταν πρόβλημα. Καταρχάς να κάνω μία παρένθεση, μάλλον μία παρέμβαση. Πάνω σε αυτό, επειδή τυχαίνει να δουλεύω και στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου, να πω το εξής, ότι είναι πραγματικά κάποιες περιπτώσεις που ο Δήμος δεν μπορεί να παρέχει κάτι στα σχολεία, είναι έξω από το Δήμο.
Δηλαδή, τώρα το παράδειγμα που έφερε η Μαρίνα με τους γυμναστές. Αρμοδιότητα εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Όντως δεν μπορεί να παρέχει γυμναστές, γιατί πολύ απλά δεν έχει προσωπικό. Είναι πολύ μεγάλες οι δράσεις που έχει το Γραφείο Αθλητισμού, πάρα πολλές, και οι γυμναστές είμαστε ελάχιστοι. Κάποτε, τα καλά τα χρόνια, όντως πριν από 2-3 χρόνια, ήμασταν 35 γυμναστές και πραγματικά στελεχώναμε και τα σχολεία, μαζεύαμε τα σχολεία όλα και λέγαμε τι αθλήματα θέλετε να σας προσφέρουμε, κανονίζαμε τις ώρες, τύχαινε τότε και εγώ να έχω αναλάβει το κομμάτι αυτό της οργάνωσης των σχολικών προγραμμάτων, όπως τα είχαμε ονομάσει. Δυστυχώς, με όλες τις αλλαγές που γίνανε, δεν είναι εύκολο πλέον να πάρεις προσωπικό. Είναι τρομερά δύσκολο. Δίνονται πάρα πολύ λίγες θέσεις πλέον. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να δίνονται, ας πούμε, 15 συμβάσεις έργου, τώρα δίνονται 5-6. Η Γενική Γραμματεία πάλι το ίδιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς. Και όντως, μακάρι να γινόταν αυτό. Να μπορούσαν δηλαδή οι γυμναστές να πηγαίναμε στα σχολεία και να παρήχαμε τις γνώσεις μας και όλο αυτό το πράγμα που μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά, να το παρήχαμε δωρεάν. Θα ήταν ευχής έργων. Βέβαια, να πω και το εξής, ότι εμείς στο σχολείο έχουμε το εξής καλό φέτος. Ζητήσαμε από τον Πανιόνιο και μας παρήχε γυμναστή, επειδή τυχαίνει να είναι και πλάι μας, μας παρήχε δύο προπονητές μπάσκετ και έρχονται και κάνουν δωρεάν μπάσκετ στα παιδιά. Εμείς ξεκινήσαμε μόνο με αθλητικά. Είναι ένα κομμάτι που θέλω να το θίξουμε αυτό. Ξεκινήσαμε μόνο με αθλητικά λίγο αργά, μόνο με μπάσκετ, ποδόσφαιρο και σαν πολιτιστικό, ας το πούμε, τέλος πάντων είναι το hip-hop που κάνουμε. Αλλά είχαμε φοβερή δυσκολία, γιατί για περαιτέρω δράσεις, γιατί δεν είχαμε διαθέσιμη την αίθουσα. Η οποία αίθουσα είχε παραχωρηθεί σε κάποιο σύλλογο, και δυστυχώς ήταν κλεισμένες όλες οι μέρες εκτός μίας. Ποιος είναι, να το πούμε το σύλλογο. Εγώ θέλω να το μάθω, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Είναι η ρυθμική κίνηση. Δεν έχουμε θέμα με το ότι δόθηκε στο σύλλογο η αίθουσα. Αυτός δεν είναι που είχε καταγγείλει στροφή νεασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτός είναι. Κάτι πρόσφατο, βέβαια. Μπράβο. Αυτό είναι. Να πω το εξής. Είναι αξιοποιητή την αίθουσα ο σύλλογος αυτός. Βλέπεις κόσμο, βλέπεις κεφάλια να μπαίνουν, βγαίνουν. Ναι. Δουλειά, λοιπόν. Ναι. Εμείς, η αντίρρηση δική μας είναι στο εξής. Δεν είναι στο να μην μπορεί ένας σύλλογος να χρησιμοποιήσει μια αίθουσα. Το θέμα είναι ότι κλειστήκαν όλες οι μέρες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εμείς να βάλουμε κάτι. Να βάλουμε μια δραστηριότητα για τα παιδιά. Που υπάρχει ένα πολύ σημαντικό εδώ, ότι οι σύλλογοι βάζουμε, συμμετέχουν, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου. Δεν θα κάτσουμε να κρίνουμε το αν κάποιο παιδάκι είναι έτσι ή αλλιώς ή οτιδήποτε. Ούτε μπορεί σωματική να... διάπλαση, δηλαδή, θέλει να πει, από ό,τι κατάλαβα, ότι οικονομική κατάσταση. Ναι, τίποτα. Μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα. Οποιοδήποτε παιδί θέλει να έρθει να συμμετέχει στα πολιτιστικά των συλλόγων, τουλάχιστον για το πρώτο και για το έβδομο που μπορώ να το πω με σιγουριά, μπορεί να έρθει. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή κίνηση, αν είναι καλός ζωγράφος, αν μπορεί να πληρώσει τη συνδρομή του συλλόγου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τουλάχιστον εγώ και Έρη τα έχουμε ξεπεράσει. Πρέπει τα σχολεία να είναι ένας θετικός πόλος, να το πω, θετική, μια ανοιχτή πόρτα για όλα τα παιδιά. Ανεξαιρέτως. Για όλα όμως, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Έρη και να ευλογήσω και λίγο τα δημοσιογραφικά μας γένια, αν θέλεις. Πώς διεκδικήσατε να μην χαθεί αυτή η αίθουσα καθημερινά? Γιατί καταλαβαίνω ότι σας δημιουργεί απώλεια χώρου εσάς. Πώς το διεκδικήσατε? Γνωρίζουμε αν αυτός ο σύλλογος είχε προσωπικό, δηλαδή οικονομικό όφελος από την παροχή τη δωρεάν που είχε την δικιά σας αίθουσα? Φαντάζομαι πως ναι, από τη στιγμή που παίρνει κάποια συνδρομή από τα μέλη του, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ότι είχε δοθεί έτσι η αίθουσα. Δεν το ξέραμε καθόλου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και καλά, εσύ είσαι η πρόεδρος του σχολείου, ήσουν η πρώτη που το έμαθες. Εγώ γιατί έπρεπε να φτάσω σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου να το μάθω? Φυσικά. Δεν υπάρχει ενημέρωση στην πόλη. Δηλαδή. Πώς διαμαρτυρηθήκατε? Αυτό σε ρωτάει και ο Δημήτρης και εγώ. Πώς διαμαρτυρηθήκαμε? Πήγαμε στη Σχολική Επιτροπή. Στον κύριο Τερζόπουλο. Μας είπε βέβαια ότι έχετε δίκιο. Mm-hmm.
Έχετε δίκιο ότι δεν έπρεπε να έχει δοθεί. Αλλά. Δεν την είχε κάνει την παραχώρηση βέβαια ο ίδιος, έτσι. Ότι δεν έπρεπε να έχει δοθεί κλπ. Αλλά τώρα, ας πούμε, πώς, τι μπορούμε να κάνουμε κλπ. Εμείς δεν θέλαμε, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν θέλαμε να κόψουμε. Θα μπορούσαμε να κόψουμε το πρόγραμμα. Όμως, επειδή συμμετέχουν και παιδιά του σχολείου μας εκεί, τα οποία είναι πολύ ευχαριστημένα, δεν θέλαμε με τίποτα να βάλουμε σε διαδικασία τέτοια ψυχολογική τα παιδιά. Με τίποτα. Σωστό. Είπαμε λοιπόν ότι έχει καλώς, η χρονιά αυτή κυλάει έτσι. Μας είπε όμως και ο κύριος Τερζόπουλος ότι από του χρόνου για οτιδήποτε θέλουμε και τη δική σας άποψη και τη δική σας έγκριση, που δεν ήταν υποχρεωμένος βέβαια να το κάνει, γιατί σύμφωνα με τον νόμο την έγκριση τη δίνει η διεύθυνση του σχολείου, ο διευθυντής και η σχολική επιτροπή. Ναι, δεν τη δίνουμε εμείς. Του σχολείου έξω από το χώρο του όμως. Σαφώς, βέβαια, ναι. Απλά έβαλε άλλον ένα παράγοντα, Θοδωρή. Σε έβαλε το παράγοντα, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Ναι. Αυτό έλειπε. Αυτός ο παράγοντας έπρεπε να είναι μέσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Είναι πολύ σημαντικός αυτός. Πολύ, είναι πολύ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει κιόλας και τη συνεργασία που μπορείς να έχεις, έτσι. Είναι το α και το μ. Πάρα πολύ καλή ισορροπία κρατήσατε και είπατε ας μείνει έτσι. Ναι, εντάξει, εμείς δεν θέλαμε να έρθουμε σε καμία περίπτωση αντιπαράθεση τέτοια, έτσι. Okay. Ελπίζουμε μόνο να τηρηθεί στον ένα χρόνο του κατόπιν εορτής, κατανόηση του προβλήματος. Δεν νομίζω ότι δεν θα τηρηθεί, γιατί μετά πλέον θα. Μετά θα γίνει χαμός. Δεν νομίζω. Εδώ είμαστε. Χαμός. Να τους δώσουμε λίγη ώρα να πιούν ένα νερό, να κάνουμε ένα διαλυματάκι μουσικό. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διαλυματάκι. Ναι, γιατί πρέπει να απαντήσω μετά. Δεν το έχω απαντήσει ακόμη. Και θα συνεχίσουμε με τα κακό σκήμενα. Έχουμε εδώ να συζητήσουμε για προκάτεχνησες παρελθοντικές, για επεκτάσεις που θα γίνουν σε σχολικές μονάδες που περιορίζουν άγλιους χώρους σύντομα. Νομίζω θα την ξεπεράσουμε τη μία ώρα, μα αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Είμαστε η τελευταία εκπομπή, οπότε την παράταση την παίρνουμε, δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Είμαστε σε 2-3 λεπτά με τις κυρίες, λοιπόν. Επανερχόμαστε σε περίπου 3 λεπτά. Θα παίξει άλλο ένα ορχιστρικό heavy metal μουσικό κομμάτι της Ιδίας Μπάντας. Η θεματολογία δεν την αποκαλύπτουμε. Άλλη φορά αυτό. Να έχουμε και κάποιους άσους στα μενίκια μας.
Επιστρέφουμε λοιπόν. Είχαμε μείνει στο να ανακρίνουμε την Έρικο Ντογούρη σχετικά με το αν ο Δήμος ανταποκρίνεται σωστά ή όχι στις υποχρεώσεις του απέναντι στις σχολικές μονάδες. Λοιπόν, εμείς δεν μπορώ να πω ότι έχουμε θέμα. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε χρειαστεί κάτι, έχουν έρθει και ηλεκτρολόγοι, έχει έρθει και η γεωπονική, μας έχει φριζάρει και τα παρτεράκια μας, μας έχουν φέρει φυτά, έχουμε φυτέψει, έχουμε κάνει διάφορα. Μέχρι ενός σημείου, εντάξει. Σίγουρα και εμείς βέβαια ζητάμε, βέβαια, ό,τι μπορούμε περισσότερο. Καλά, κακό δεν κάνει αυτό. Ναι. Μόνο, ναι. Τώρα, βέβαια, φέτος έχουμε ένα θεματάκι με το ολοήμερο, με το θερμοθάλαμο. Έχει χαλάσει καλά, δεν υπήρχε καν θερμοθάλαμο. Ήταν μια τυροπιτιέρα η οποία, ας πούμε, ζέστηνε το φαγητό των παιδιών. Και αυτό χάλασε. Φωνάξαμε εμείς τεχνικό, μεν το έφτιαξε. Αλλά πρέπει να πάρουμε ένα θερμοθάλαμο για να ζεσταίνει το φαγητό των παιδιών. Και δυστυχώς δεν υπάρχει θερμοθάλαμος και είναι αρκετά μεγάλο το κόστος. Μεταχειρισμένο που βρήκαμε σε πολύ καλή κατάσταση έχει 500 ευρώ. Καινούριο σπά στο 1500 άρι. Έχουμε κάνει μία ανοίξη και ένα έγγραφο που το έχουμε ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορούν να μας διαθέσουν τα χρήματα για να αγοράσουμε. Άρα πιθανότερα θα πάμε στο δώσε κάτι μπάρμπα εκ μέρους του Συλλόγου. Το θέμα είναι ότι είναι κάποια έξοδα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει ο Σύλλογος γιατί είναι πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Και τα λεφτά του Συλλόγου δεν είναι απεριόριστα. Δηλαδή, ναι, μεν μαζεύουμε τις συνδρομές από τα παιδιά που εννοείται κιόλας ότι δεν μπορούν όλοι οι γονείς να δώσουν. Πες μας πόσο είναι η συνδρομή. Είναι 10 ευρώ για το κάθε παιδάκι. Και το χρόνο, έτσι. Το χρόνο, ναι, και 15 για τα αδερφάκια. Συμμετοχή υπάρχει μεγάλη, μεσαία, γιατί είναι και δύσκολες εποχές και ίσως και για 10 ευρώ για κάποιες οικογένειες. Είναι μικρή η συμμετοχή. Άλλες χρονιές μαζεύαμε και το 80%. Mm. Τώρα είναι πολύ μικρότερη συμμετοχή. Όντως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αδυνατεί να δώσει ακόμη και αυτά. Δηλαδή το σκέφτεται, ακόμη και τα 10 ευρώ είναι λεφτά που θα τους λείψουν από κάπου αλλού. Και έχουμε, δυστυχώς έχει αυξηθεί και ο αριθμός των οικογενειών που χρήζουν οικονομικής βοήθειας. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και μαζεύουμε κατά καιρούς και χρήματα και τρόφιμα για να βοηθήσουμε οικογένειες. Και βέβαια θεωρώ ότι είμαστε πλέον και σε μια πολύ κρίσιμη καμπή πλέον που είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτή την κατάσταση να βρεθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του σχολείου και όχι μόνο του δικού μας. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει παντού, ναι. Παρόλο που λένε ότι η Νέα Σμύρνη ακόμη κρατιέται κλπ. Και όμως έχει αρχίσει και δεν κρατιέται η Νέα Σμύρνη. Και αυτό φαίνεται στα σχολεία. Το βλέπεις από τα παιδάκια που δεν έχουν φαγητό. Συγνώμη, στα διάλειμματα. Πού κρατιέται? Στο ότι έχουμε 7 εκατομμύρια και κάποτε στην τράπεζα στην Eurobank, τα οποία θα τα πάρει πλέον και το κράτος. Όχι, δεν το λένε. Η πραγματική οικονομία, νομίζω, λέει. Ότι τον θεωρούνε, κόσμο, πλατείες, ναι, για τον κόσμο μιλάνε. Ναι, για τον κόσμο. Ίσως την πραγματική οικονομία της πλατείας. Ναι, ναι, όχι για το Δήμο. Όχι για το Δήμο. Και πάλι τι. Κλείνει το ρουχάδικο στην πλατεία και γίνεται καφετέρια. Όχι ότι έχω κάτι με τις καφετέριες. Αλλά τελικά φαίνεται ότι η μόνη κερδοφόρα επιχείρηση σε αυτό το Δήμο είναι ό,τι έχει πάνω στην κεντρική πλατεία και κυρίως το 60% που είναι οι καφετέρειες. Και σουβλάκια και φαστού. Ναι, ναι. Φαΐ καφές δηλαδή. Δηλαδή πιο πολύ το να δώσω 5 ευρώ για να ταΐσω το στομάχι μου και να βρέξω το λαρύγγι μου και το πολύ αυτό. Αν ολοκλήρωσες, θέλω να ρωτήσω κάτι τη Μαρίνα παίρνοντας μια πάσα από σένα. Να τελειώσω με μία πρόταση μόνο. Με μία πρόταση, δεν ξέρω αν είναι μία πρόταση, γιατί έχω το κακό συνήθω να μιλάω και πολύ, να ξέρετε. Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε όλοι σαν εσύ μιλάς περισσότερο. Το έχουμε όλοι σαν το τραπέζι. Παραδόξως ο Πετρόπουλος είναι το λιγότερο ευτυχώς. Υπομονή η γυναίκα. Είναι καλός ακροατής γι' αυτό. Δεν μας προλαβαίνει. Να πω λοιπόν ότι ανταποκρίνεται ως ένα σημείο θετικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Θα δείξει αυτό βέβαια και μελλοντικά. Έχουμε κάποια θέματα που έχουμε ζητήσει. Περιμένουμε και το βάψιμο του σχολείου εσωτερικά πλέον το καλοκαίρι. Το έχουμε ζητήσει να γίνει οπωσδήποτε αυτό, γιατί το σχολείο έχει αναβαφθεί πάρα πολλά χρόνια. Και είναι σε... πάρα πολλά. Είχαμε την προηγούμενη χιλιετία. Ενώ όχι 1999. Δεν ξέρω, δεν ήμουν τότε στο σχολείο. Πάντως όσα χρόνια είμαι εγώ στο σχολείο, 5 χρόνια δηλαδή τουλάχιστον, δεν έχει βαφτεί σίγουρα.
Και είναι μέσα, είναι σε κακό χάλι. Θυμήσε μου αντιδήμαρχος παιδείας που είναι τον Πολίδο στην προηγούμενη δημοτική αρχή, Κλέη Δελγιάννη. Κλέη Δελγιάννη, ναι. Δεν είχε βαφτεί πάντως. Mm. Και μάλιστα αναλάβαμε πέρυσι, επειδή ήθελε οπωσδήποτε βάψιμο και για αυτό που θέλαμε να κάνουμε βιβλιοθήκη, γιατί είχε υγρασίες, είχαν σκάσει τείχη κλπ. Κλπ. Και οι τουαλέτες μέσα που ήταν στο κακό του στο χάλι. Πληρώσαμε εμείς μπογιατζή. Ψέματα, συγγνώμη, λάθος. Είναι ψέμα αυτό που είπα. Φέραμε μπογιατζή, όντως, και τον πλήρωσε η σχολική επιτροπή. Ο κύριος Μπίσαλας τότε. Mm-hmm. Πέρυσι, ναι. Μιλώ και πράγματα που δεν ευσταθούν. Όχι, εντάξει, το διώκτωσε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρη στο διάστημα που ήταν στην σχολική επιτροπή. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Μπίσαλας. Ο Δημήτρης Μπίσαλας, ναι, βοήθησε πάρα πολύ τα σχολεία, γιατί ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και γνώστης. Ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος ήξερε και καταλάβαινε ποια είναι τα προβλήματα και πολλές φορές έκλεινε πολλές τρύπες που δεν μπορούσαν οι αντιδήμαρχοι τότε να τις κλείσουν. Δηλαδή υπήρχαν προβλήματα στα σχολεία και ο Δημήτρης άκουγε τους προέδρους, άκουγε τους συλλόγους. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ναι, και τις δυο σας, ξεκινώντας από την Μαρίνα, με γυμνό μάτι φαίνεται, έχετε παιδιά τα οποία να έχετε την αίσθηση ότι πεινάνε? Ναι, έχουμε. Έχουμε. Έχουμε παιδιά τα οποία πεινάνε. Έχουμε και παιδιά, φαίνεται αυτό, έτσι. Και φαίνεται, ναι, 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 ναι. Εμείς είχαμε και παιδί το οποίο είχε λιποθυμίσει στην αρχή της χρονιάς. Και είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι στα πλαίσια του εθελοντισμού, ότι και εμείς, σαν σχολείο, σαν σύλλογος και μαμάδες, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες, παίρνοντας τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, ενδεχομένως και κάποια σχολικά είδη πήραμε στην αρχή της χρονιάς για να δώσουμε μπαζάρ, σε αυτά. Κάνετε κατά επανάληψη μπαζάρ. Το μπαζάρ με τα ανταλλακτικά, ρούχο, παιχνίδια, αντικείμενα. Αλλά εδώ πρέπει να το πω αυτό, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά, πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα κακά, ότι 4 χρόνια τώρα έχω βρήκα μία λύση, φαντάζομαι το κάνουν και άλλοι σύλλογοι αυτό, απλά δεν γινόταν πριν στο δικό μας το σχολείο. Κάνω μία αίτηση το Σεπτέμβριο στη Σχολική Επιτροπή και τους δίνω αριθμό παιδιών. Και η Σχολική Επιτροπή δίνει λεφτά στο κηλικείο ώστε αυτά τα παιδιά να σιτίζονται. Τον αριθμό παιδιών τον κρατάω για επόμενη ερώτηση ή άλλου θέματος. Ναι. Συνέχισε. Και σιτίζονται αυτά τα παιδιά. Δηλαδή σιτίζονται, τρώνε ή ένα τόστι με χυμό ή μία τυρόπιτα ή ένα κουλούρι. Νομίζω είναι 1,5 με 2 ευρώ το παιδί, αν θυμάμαι καλά. 2 ευρώ ναι, είναι. Και καλύπτεται πλήρως από τη Σχολική Επιτροπή αυτό το ποσό. Δηλαδή τρώει το δεκατιανότο από το κηλικείο και το πληρώνει ο Δήμος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα εμείς μπορεί να έχουμε για αυτά τα παιδιά ένα τάπερ, φαγητό και να μένουν στο λοήμερο και να τρώνε. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν όμως. Ναι. Δεν λέμε στο παιδάκι πολύ ότι σημαντικό, εσύ τρως δωρεάν. Έχουμε πει με τη μαμά του ότι υπάρχει μια άλλη φόρμουλα, ότι η μαμά τα πληρώνει στο τέλος του μήνα ή ότι θα μείνει ολοήμερο. Και ουσιαστικά το ολοήμερο μπορεί να μην το χρειάζεται η μαμά, να μην εργάζεται, ίσως αυτοί οι γονείς δεν δουλεύουν, αλλά ουσιαστικά μένει το παιδί στο ολοήμερο για να φάει. Σωστή η κατεύθυνσή σας. Το παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στα άλλα παιδιά. Όχι, 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 όχι. Και δεν το κάνουμε. Να μας πει και αν έχει τέτοια φαινόμενα. Ναι, έχουμε. Και σε εμάς γίνεται το ίδιο. Έχουμε και εμείς τη λίστα των παιδιών που πληρώνουν 2 ευρώ από τη Σχολική Επιτροπή για κάθε παιδάκι. Και έχουμε και εμείς όντως παιδιά που πεινάνε, ναι. Που δεν έχουν να φάνε. Δεν μπορούν να πάρουν δηλαδή ούτε ένα κουλούρι. Πόσο καιρό, και εσείς δύο απευθυνόμενος η ερώτηση, εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό? Εγώ το παρατήρησα πριν 4 χρόνια. Τόσο πίσω? Ναι. Δηλαδή όταν ήταν η περίοδο που ήταν να αναλάβω προεδρία και μάλλον όταν ανέλαβα την προεδρία στο σχολείο και ήμουν πιο πολλές ώρες μέσα στο σχολικό κτίριο και ήρθα σε επαφή προσωπική με τους δασκάλους. Δηλαδή σε σχολικό συμβούλιο ρώτησα μία-μία τις δασκάλες, σας παρακαλώ πολύ, δείτε το, κοιτάξτε το, ποιο παιδί είναι. Γιατί οι δάσκαλοι έχουν την καλύτερη εικόνα από όλους. Ένας δάσκαλος μπορεί να καταλάβει αν το παιδί έχει φάει, δεν έχει φάει, αν πεινάει, αν ζαλίζεται. Σωστό. Σε συνεργασία αυτό έγινε με τους δασκάλους, ο διευθυντή και την κυρία του κηλικίου. Γιατί μπορείς να καταλάβεις και με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Όταν ένα παιδί πάει στο κηλικείο και σου λέει θέλω να φάω, αλλά δεν έχω λεφτά και θα στα χρωστάω. Φυσικά. Και εδώ θέλω να πω ότι το κηλικείο το δικό μας είναι δύο απίστευτοι άνθρωποι, οι οποίοι εκτός ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, πολλές φορές δίνουν και παραπάνω φαγητό στα παιδιά αυτά. Χωρίς να παίρνουν τα λεφτά πίσω. Mm-hmm. Το κάνουν από μόνοι τους. Και αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι εθελοντισμός, αλληλεγγύη και κοινωνικό έργο. Ωραία. Έρη, αντίστοιχα παραδείγματα, πόσο καιρό πίσω τα χρονομετρούμε?
Λίγο λιγότερο, γύρω στα 3 χρόνια. Γύρω στα 3 χρόνια είναι σε εμάς. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο ότι το ένα σχολείο είναι στο κέντρο της Νέας Σμύρνης και το άλλο στην Ανωνία Σμύρνη, σε αυτό που εμφανίζεται ότι το ένα συμβαίνει 3 χρόνια, στο άλλο συμβαίνει 4? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα καλύτερου βιωτικού επίπεδου ανάλογα με τη συνοικία της Νέας Σμύρνης. Όχι, όχι, δεν το πήγαινα εκεί, για να μην παρεξηγηθώ. Επειδή η Ανωνία Σμύρνη είναι πιο πυκνοκατοικημένη, ότι ενδεχομένως τα σχολεία της Ανωνία Σμύρνης είναι περισσότερα παιδιά από τα σχολεία του κέντρου. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Δεν είναι περισσότερα. Mm. Εμάς το σχολείο μας έχει τα περισσότερα παιδιά στη Νέα Σμύρνη. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο της Νέας Σμύρνης αυτή τη στιγμή. Πόσα παιδιά έχει τέρι? Πόσα λες? Δεν ξέρω, είπες τα περισσότερα, γι' αυτό και αγχώθηκα. Ναι, έχουμε λίγο παραπάνω από εσάς. Το κάνουμε μεταξύ τους, πάμε. Εσείς έχετε 300... πώς έχει, 370? Εμείς έχουμε 385. Εμείς είμαστε 395, 397. Εντάξει, οκ, δεν είναι πολλά. Είναι 397. Πέρυσι ήμασταν το δεύτερο σχολείο στην Αττική, σε αριθμό παιδιών, έτσι. Αυτό είναι αρνητικό ρεκόρ, βέβαια. Το δεύτερο σχολείο στην Αττική. Και στην δεν ξέρω... Αττική παιδιά, σε αριθμό παιδιών, στο ναι. Δήμο Νέας Σμύρνης. Ναι. Και δεν ξέρω αν ήμασταν και πανελλαδικά. Αυτό είναι πολύ άσχημη πρωτιά να έχεις. Προφανώς. Είναι πολύ δύσκολο καταρχάς να διοικήσεις ένα τέτοιο σχολείο. Και βέβαια μιλάμε για έναν όγκο παιδιών ο οποίος πού να σταθεί και ποιος να τα προσέξει τα παιδιά αυτά. Δεν τα προλαβαίνεις. Πολύ καλή πολιτική πάσα νομίζω. Πάμε λοιπόν σε ένα μας δίνεις για τον αριθμό που θέλω να ρωτήσω ζήτημα. Αφού λοιπόν αναδείξαμε τα θετικά που έχει ο κάθε σύλλογος από τους δικούς σας προς την προσφορά των παιδιών, αφού συζητήσαμε για το τι μπορεί, δεν μπορεί, θέλει, δεν θέλει, κάνει ο Δήμος και γενικότερα για το πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση και τις σχολικές μαθητικές κοινότητες, να κάνω λοιπόν μια απλή ερώτηση. Εγώ την απάντηση την ξέρω, αλλά πρέπει να τη μάθουν οι τηλεθεατές από εσάς που είστε αρμόδιες. Εκ του νόμου, ποιο είναι το maximum νόμιμο σαν αριθμό παιδιών που πρέπει να έχει ένα σχολείο στην αίθουσα? Είναι 25 συν το 20% λένε, δηλαδή μέχρι 27 το ανώτερο. 27 το ανώτερο, από 25 έως 27. Ωραία. Τα οποία θέλω να κάνω παρένθεση εδώ πέρα. Ναι. Τα δύο παιδιά τα εξτρά για να μπουν θα πρέπει να μπουν μόνο με παρέμβαση της πρωτοβάθμιας. Μάλιστα. Δεν μπορεί ένας διευθυντής να κάνει τη με 26-27. Ξεφεύγει από σας, το 26ο ή το 27ο παιδί πρέπει να μπει μόνο με χαρτί από τον περιφερειάρχη της, από την πρωτοβάθμια. Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση πάει και στις δύο. Απαντάει πρώτα η Έρη, μετά η Μαρίνα. Η τάξη του δημοτικού είναι 6. Κάθε τάξη πόσα τμήματα έχει? Ανάλογα από το κάθε σχολείο διαφέρει. Εμείς έχουμε συνολικά 16 τμήματα. Mm-hmm. Και εμείς το ίδιο. Βέβαια, έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι πέρα από τον ανώτερο αριθμό μαθητών, υπάρχει και κάτι άλλο. Το πόσα τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν. Όχι, όχι, και μέσα στην τάξη. Σε κάθε μαθητή. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις 25 παιδιά σε μία, ας πούμε, αίθουσα η οποία θα είναι 5x2. Προφανώς. Έτσι, υπάρχει στο νομικό, βάση νομικού πλαισίου, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αριθμό τετραγωνικών μέτρων που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή. Δηλαδή για το πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η αίθουσα για να φιλοξενήσει μαθητές μέσα. Πολύ ωραία. Και το ίδιο υπάρχει για τον αύλο χώρο. Πόσα τετραγωνικά αντιστοιχεί σε κάθε παιδί στον αύλο χώρο. Νομίζω από το παρατηρώντας το έξω σε περαστικός, νομίζω ότι το πρώτο έχει μεγαλύτερο αύλιο χώρο από το έβδομο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έχει. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Κατά καιρούς θεωρείτε, όταν έχετε η περίοδος των εγγραφών, ασκούνται πολιτικές πιέσεις ως προς το πάρε μου και αυτά τα παιδιά? Όχι. Όχι τέτοιες πιέσεις. Όχι σε εσάς. Έχει παρατηρηθεί άλλο πράγμα όμως. Καταρχάς να πω το εξής, ότι θα έπρεπε κανονικά τα όρια, ιδίως του πρώτου, να αλλάξουν. Βασικά, όπως έπρεπε να αλλάξουν όλα τα όρια της Νέας Σμύρνης. Ναι, γενικά πρέπει να αλλάξουν τα όρια. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη η περιοχή που. Τώρα μιλάω για το δικό μου σχολείο, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω. Έτσι, για τα άλλα σχολεία πραγματικά δεν έχω άποψη. Είναι τόσο μεγάλη η περιοχή αυτή που ανήκει στο πρώτο δημοτικό.
που δεν μπορεί να πάρει όλα αυτά τα παιδιά. Θες να μας μιλήσεις με δρόμους, αν θυμάσαι. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Να είμαι ειλικρινής, δεν τα θυμάμαι τώρα. Αυτό όμως θα σας πω είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή, όχι το καλοκαίρι του 2014, το καλοκαίρι του 2013, έγινε ολόκληρη μάχη ανάμεσα στο πρώτο και στο 12ο. Mm-hmm. Για κάποιους μαθητές, υπήρχαν γονείς οι οποίοι με παίρναν τηλέφωνο, μαθαίναν το τηλέφωνο, γονείς που θα πηγαίναν τα παιδιά τους πρώτη δημοτικού. Ζητούσαν το τηλέφωνο, μαθαίναν το τηλέφωνο της Προέδρου, παίρναν εμένα έξαλλοι ότι μας κάνουν πάσα από το 12ο στο πρώτο, από το πρώτο στο 12ο και ούτω καθεξής. Έγινε ένας χαμός μεγάλος. Εκεί πολιτικό μέσο όσον αφορά το Δήμο δεν παίχτηκε καθόλου. Προσπαθούσαν να βρουν μία λύση και είχαν προτείνει μία λύση για το 12ο για να πάρει το έξτρα τμήμα της πρώτης το 12ο, το οποίο όμως η διευθύντρια του 12ου τότε δεν το δέχτηκε με τίποτα, που τύχαινε να έχει κάποιο πολιτικό γνωστό πιο πάνω. Και το χρησιμοποίησε τελικά βέβαια. Και τελικά το έξτρα τμήμα της πρώτης ήρθε σε εμάς. Ενώ δηλαδή, ας πούμε, είχαν φύγει δύο τμήματα έκτης και θα έπρεπε να αντικατασταθούν από δύο τμήματα πρώτης, ξαφνικά αντικαταστάθηκαν από τρία. Ωραίες λεπτομέρειες. Ναι, αυξήθηκε ξαφνικά ο αριθμός των παιδιών πάρα πολύ. Εγώ θέλω να δούμε λιγάκι το αύριο. Πολύ ωραία όλα αυτά. Προφανώς φωνάζει ότι η πόλη χρειάζεται ένα ακόμα δημοτικό. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Νομίζω όχι μόνο ένα. Αυτό, θέλω εγώ να πω κάτι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το ζητάνε οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων τουλάχιστον του 7ου και του 15ου που υπήρχε πριν. Και το λέω γιατί εγώ σου. Και του πρώτου είναι εδώ και το ζήτησε μόλις. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι εγώ επειδή ήμουν στο 15 πριν και μετά πήγα στο 7ο, γιατί η μεγάλη μου κόρη πλέον είναι τρίτη γυμνασίου. Οπότε τα εγώ. Τα οποία έχουν συγχωνευτεί, να πούμε. Τα οποία συγχωνευτήκαν. Οπότε εγώ για να καταλάβετε, ασχολούμαι με το σύλλογο μία δεκαετία καθαρή. Θέλω να πω ότι το 2006 που μπήκα στο σχολείο. Θυμάμαι ότι το πρώτο χαρτί που δώσαμε ήταν ότι στάγαμε καινούριο σχολείο. Mm. Το 2006. Και σήμερα έχουμε 2014. Δηλαδή έφυγε η πρώτη μου η κόρη. Έχει φτάσει στη τρίτη γυμνασίου. Το 2006 και η σχολική και μονάδα τώρα... έχει χτιστεί πότε, 2001. Ναι. Φαντάσου. Και τώρα έχουμε 2015. Θέλω να πω ότι 9 χρόνια τώρα δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε στήσει εδώ και 9 χρόνια. Σε ρωτάω λοιπόν εγώ, ποια είναι η άποψη του συλλογικού οργάνου και ποια είναι η άποψη της δημοτικής αρχής και πώς προσπαθείτε να το πιέσετε αυτό. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Εμείς είμαστε ένας απλός σύλλογος γονέων. Δώσαμε ένα χαρτί και τελείωσε αυτό, όχι, μου λες τώρα. Όχι. Υπάρχει καταρχήν συνεχόμενη πίεση 9 χρόνια ότι ζητάμε μία σχολική μονάδα. Υπάρχει πίεση από το Σύλλογο Διδασκόντων. Υπάρχει πίεση από το Σύλλογο Δασκάλων Χρυσόστομος. Χρυσόστομος Μήνης, ναι. Ναι, λοιπόν. Θεωρώ ότι ο Δήμος είναι κάτι το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και θα έπρεπε στα 9 χρόνια αυτά, αντί να προσθέτει αίθουσες περιοδικά σε διάφορα σχολεία, όπως βάζει, έβαλε στο 12ο, έβαλε στο 5ο, έβαλε στο 7ο, τώρα θέλει να βάλει στο 6ο, θα μπορούσε να είχε βρει μία λύση. Κάποια στιγμή ερωτήθηκα από κάποιο πολιτικό πρόσωπο ότι, okay, εμείς δεν έχουμε οικόπο, εδώ πρέπει να είμαστε εσύ ένα. Mm-hmm. Ξέρεις κάτι. Το είπα και πριν. Εμείς προσφέρουμε εθελοντισμό. Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Δεν είναι η δουλειά μας. Το να έχεις εκλεγεί και να ασκείς την όποια διοίκηση ή να αποτελείς μέρος της διοίκησης και να γυρνάς να λες σε έναν γονέα που εσύ είσαι υποχρεωμένος να του παρέχεις τις παροχές, ασχέτως αν σε ψήφισε ή όχι. Ασχέτως αν ψηφίσεις αυτό το Δήμο ή απλά κατοικία. Ακριβώς. Φυσικά. Βρες εσύ μια λύση. Είναι απαράδεκτο. Η πιο κόσμια περιγραφή που μπορώ να κάνω on air. Συνεχίστε. Θυμάμαι ότι πολύ έντονα έγινε, δεν ξέρω για το 5ο και το 12ο πώς αντέδρασε τότε με τις αίθουσες. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ακουστεί κιόλας. Θυμάμαι ότι η πιο έντονη αντίδραση είχε γίνει από εμάς. Είχε γίνει από εμάς το 2011. Ναι, το 2011. Που ξαφνικά μάθαμε την άνοιξη προς τέλος σχολικού έτους Μάιο-Ιούνιο ότι θα προσθεθούν δύο αίθουσες προκάτ οι οποίες ήταν μεταχειρισμένες και ήρθαν από άλλο σχολείο. Είναι το 12. Το 12 είναι. Είναι καλός. Το 12 είναι καλός αριθμός. Καλός αριθμός. Όχι, γιατί μου είχατε χαρίσει μέσα σε ένα οκτάμινο 6 εξώφυλλα με τα προκάτ. Ξεκίνησε καλοκαίρι. Ωραία, σωστά, δίκιο έχεις. Το 12 ήταν. Το 12. Το 12 και ήμουνα και έγκυος και στο τρίτο μου παιδί. Έχεις δίκιο. Το ξέχασα. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι όταν το μάθαμε ξαφνικά ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε.
Και ήταν πολύ έντονη τότε η αντίδραση από εμάς, από το Σύλλογο Γονέων, στο Σύλλογο Διδασκόντων, και ήταν κάτι το οποίο δεν το θέλαμε. Θα μου πεις τώρα, δεν το θέλατε, ήταν στο χέρι σας. Οκ, πρέπει και εμείς να έχουμε κάποια άποψη, έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά Ιούνιο μήνα αποφασίζεις να βάζεις δύο αίθουσες. Λες ότι θα τις βάλεις μέσα στο καλοκαίρι. Έρχεσαι 27 Αυγούστου, καλοκαίρι, να πας να γκρεμίσεις το τοίχο, χωρίς να έχεις ειδοποιήσει το διευθυντή, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ένας σύλλογος. Χωρίς να υπάρχει ένα σωστό έγγραφο από τεχνική υπηρεσία. Να κάνει ο Σύλλογος Νέων και Κηδεμόνων προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα στο Δήμο Νέα Σμύρνη. Ακριβώς. Να φτάνει σε ένα σημείο, να φτάνει στα δικαστήρια. Τέλος πάντων, να μπαίνουν δύο αίθουσες. Όπου τελικά οι δύο γίνανε τρεις αίθουσες. Και μετά, και στην πρώτη χρονιά ήταν βοηθητικές. Και ξαφνικά την επόμενη χρονιά και εμείς την πατήσαμε όπως το πρώτο. Φύγανε δύο έκτες και ήρθανε τρεις. Όχι, ψέματα, ναι. Φύγανε δύο έκτες και ήρθανε τέσσερις πρώτες. Εδώ να προσθέσουμε στη συγκεκριμένη τοποθεσία όπου μπήκαν αυτές οι τρεις αίθουσες προκάτω μας χάρη σε οργανισμό σχολικών κτηρίων το καλοκαίρι 2012, υπήρχε ένα παρανές το οποίο ισοπεδώθηκε και νομίζω πρέπει να ήταν 300 χιλιάρικα με την έκπτωση του έργου εργολάβου το πήρε 150 ή μπορεί να είναι 200 και με την έκπτωση να το πήρε τα μισά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, έτσι αλλιώς είναι καταγεγραμμένα αυτά. Θέλω να καταλήξω ότι και μπήκαν οι αίθουσες προκάτω στο συγκεκριμένο σχολείο και έγινε και ένα εργάκι. Όλα νόμιμα, δεν λέω. Ναι. Όμως το ερώτημα είναι, μπήκαν τα προκάτ, την πρώτη χρονιά της Καπουλάρα ήταν εικαστικά κτλ. Τη δεύτερη γίνανε σχολικής δασκαλίας. Υποδομή υπήρχε. Τα παιδιά θέλαν τουαλέτα. Έβερχε, έκανε κρύο. Διψάγανε. Οι βρύσες δίπλα δουλεύανε. Όχι. Λοιπόν, ναι, όχι. Αυτά ήταν προβλήματα τα οποία μείνανε και κάποια διορθωθήκαν ύστερα από την πάρα του χρόνου και κάποια δεν έχουν διορθωθεί μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, τα προκάτ είναι τρεις αίθουσες ξεκομμένες από το υπόλοιπο κτίριο. Δεν έχουν τουαλέτες. Οι βρύσες οι οποίες ήταν δίπλα φτιαχτήκαν ένα χρόνο μετά. Και θυμάμαι ότι ο λόγος ο οποίος δεν είχαν φτιαχτεί ήταν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν την παροχή νερό από το δημοτικό και έπρεπε να πάρουν από το λύκειο και η δευτεροβάθμια αρνιόταν να πληρώνει τον λογαριασμό του νερού της πρωτοβάθμιας. Γελία πράγματα. Όταν και οι δύο επιτροπές της δικεί ο Δήμος Νέας Μύρνης. Γελία πράγματα. Τι λες, Δημήτρη? Να ρωτήσω τι νέο ήθελα εγώ. Ανθρώπινα, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει οικόπεδο ή πιστεύεις ότι λένε ψέματα? Γιατί εκεί είναι όλο το όλη η αλήθεια είναι εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Κάποια στιγμή λέγανε κάτι είχε υποθεί για το οικόπεδο αυτό που είναι στο, αυτό που λέμε στο γκατσό που λέμε. Mm. Κάποια στιγμή άκουσα ότι ανήκει στην εκκλησία. Να ενημερώσουμε τους Ευξήνου Πόντου και Σοκίων Γωνία. Δεν ανήκει στην εκκλησία. Έχει αγοραστεί επί δημοτικής αρχής Σιωτρόπου με αρχικό σχέδιο τότε να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όταν επί Δημαρχία Κοτελάκη αλλάχτηκε αυτό. Αν πας στο υποθηκό φυλάκιο και πάρεις την πράξη, θα δεις ότι ναι, κάνουμε και δημοσιογραφία διερευνητική στα υποθηκό φυλάκια σε αυτό το Δήμο, το έχουμε αυτό. Λοιπόν, θα δεις ότι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε το 2005 στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για να γίνει αθλητικό κέντρο. Η σύμβαση που την πήρα, το αντίγραφο, το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι κάτι κρυφό στην τελική να το πάρει και όσοι πολίτε το παίρνει, έλεγε ότι εάν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο δεν περαιωθεί το έργο, αυτοδίκαια γυρίζει στην κυριότητα του Δήμου Νέας Μύρνης αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι από το 2005 μέχρι τώρα έχει περάσει μια δεκαετία. Νομίζω έπρεπε να γυρίσει στην πενταετία πίσω στο Δήμο. Εδώ λίγο με γελάει η μνήμη μου. Όπως και να έχει, αν ο κύριος τώρα είναι ο Δήμος και είναι περίπου 2,5 στρέμματα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα εκεί πέρα? Άρα θεωρείς ότι έχουμε οικόπεδο. Και εσύ μου λες ότι δεν γνωρίζεις, που σημαίνει ότι σύμφωνα αξίζει με αυτά να που ακούω τώρα. Ναι, βέβαια πρέπει να διερευνηθεί. Εντάξει, η ΕΡΗ δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό. Ας πούμε, πέραν της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου, γιατί αυτό δεν σε κάνει και απαραίτητα αρμόδιο να τα ψάχνεις όλα, αν θες το κάνεις. Όμως έχω μάθει τη δημοσιογραφική ιδιότητα να τα σκαλίζω όλα. Και με αίτημα πήρα από το Δήμο Νέας Μύρνης το Ε9 και γνωρίζω όλα τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του. Άρα έχουμε λοιπόν. Το μεγαλύτερο οικόπεδο είναι ο Κατσιός. Είναι περίπου 2.300 τετραγωνικά. Είναι προδιαγραφή να γίνει δημοτικό σχολείο εκεί? Αυτό που το γνωρίζω δεν έχω τις γνώσεις. Μου είναι λίγο δύσκολο να δεχτώ να ψεύδεται μια δημοτική αρχή δεν έχουμε οικόπεδο. Δηλαδή τίνω να το πιστέψω.
Θα ήταν πολύ αρνητικό να δεχτώ κάτι τέτοιο ως παραμύθι. Με εντάξει, όταν δεν ξέρεις κιόλας, όταν δεν μπορείς να έχεις και η διάποψη, είναι λογικό να πιστέψεις και κάτι που λέγεται. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει τα μουμουέ να λένε όλη την αλήθεια πριν από στομωτική λεπτομέρεια. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, μπορεί ακόμα και αν αυτό το οικόπεδο δεν θα μπορούσε να γίνει σχολείο για κάποιους λόγους που ίσως ο Δήμος γνωρίζει και δεν τους γνωρίζουμε εμείς, θα μπορούσε να προβεί σε άλλες λύσεις. Δηλαδή, εμείς θυμάμαι τότε πάρα πολύ έντονα, είχαμε πει να πάρουμε το νηπιαγωγείο που είναι δίπλα και με ένα σπάσιμο ενός τοίχου θα μπορούσαμε να ενώναμε και τις τρεις αίθουσες του νηπίου και να γινόταν δημοτικό και να φύγει το νηπιαγωγείο και να πάει κάπου αλλού. Πού να πάει το νηπιαγωγείο? Το νηπιαγωγείο καταρχήν θα μπορούσε να πάει σε ένα κτίριο, το οποίο θα, σε ένα σπίτι το οποίο θα μπορούσαν να νοικιάσουν. Μια μονοκατοικία ενδεχομένως. Μια μονοκατοικία. Ναι, γιατί είναι πιο μικρή. Ή θα μπορούσε τόσα χρόνια Δήμος, αφού έβλεπε ότι στην Άνω Νέα Σμύρνη χτίζονται τεράστιες πολυκατοικίες με πολύ ψηλούς ορόφους. Φαντάζομαι ότι τις άδειες τις πήραν από το Δήμο Νέα Σμύρνη. Γιατί δεν ξέρω κιόλας πώς λειτουργεί, αλλά νομίζω έτσι είναι. Έχουμε υψηλώσει τη τελευταία δόμηση. Λοιπόν, όταν έχεις έναν υψηλό. Όχι, αλλά θυμάμαι ότι ξεκίνησε πιο κουτελάκι αυτό και από την πρώτη του τετραετία άρχισε να ανεβαίνει ο συντελεστής δόμησης. Όταν λοιπόν στην Άνω Νέα Σμύρνη έχεις υψηλό συντελεστή δόμησης, χτίζονται πολυκατοικίες οροφοδιαμερίσματα με 4 και 3 υπνοδωμάτια. Δηλαδή δεν θα πάει να μείνει και μια οικογένεια. Πώς μπορεί μια ολόκληρη Άνω Νέα Σμύρνη να έχει μόνο ένα σχολείο? Οπότε, αφού βλέπεις ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα δημοτικό, γιατί ίσως έχει άλλες προδιαγραφές, γιατί θέλει μεγαλύτερο οικόπεδο, ξέρω ότι ο Δήμος έχει μικρά οικόπεδα όμως. Να συμπληρώσουμε. Γιατί δεν κάνει έναν νηπιαγωγείο. Γνωρίζοντας την ακίνητη περιουσία του Δήμου, πρώτον, το οικοδομικό τετράγωνο που είναι τα συγκεκριμένα σχολεία που είστε εσείς στο 7ο και τα Πέριξ γυμνάσια Λύκεια, ανήκουν στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα να έρθει το αυτόφορο τότε με τα έργα. Ήρθε ΑΤΑΦ Αγίου Δημητρίου, όχι Νέα Σμύρνη. Ναι. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, ακριβώς δίπλα, κάτω από τον σταθμό της ΔΕΗ, υπάρχουν στρέμματα που ανήκουν στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Πώς είναι δυνατόν μια δημοτική αρχή που ανέλαβε πρώτη-πρώτη το 1999 και μέσω αυτής έγινε το deal, νομικά να το πούμε, δεν υπονοούμε κάτι σε αυτό, τη συνεργασία παραχώρηση οικοπαίδου του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το Χ αρχιτεκτονικό. Οικοδομικό τετράγωνο, για το ακριβώς δίπλα απέναντι δεν μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο? Απλό ερώτημα. Γιατί αν είναι απλά κάποιο ανταλλακτικό, αυτά θα μπορούσαν να τα δουν οι δύο δήμαρχοι μεταξύ τους. Νομίζω έχουν και καλές σχέσεις κιόλας. Ιδεολογικά είναι στην κεντροαριστερά και οι δύο το πάμε και έτσι. Από την άλλη άποψη, εάν το πάρουμε από ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ο Δήμος Νέας Μήνης έχει, ειδικά στην Άνω Νέας Μήνη, πάρα πολλά άκτιστα οικόπεδα, αλλά πολύ μικρά. 150 τετραγωνικά μέτρα, 250, 350. Εκεί είναι ένα θέμα αξιοποίησης της περιουσίας, όντως. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, για να γυρίσουμε και στην αρχική ερώτηση που έκανες, ότι όχι, εμείς απλά δεν θεωρώ ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια που ζητάμε σχολείο και οι άλλοι σύλλογοι μαζί, δεν νομίζω ότι απλά πετάμε ένα χαρτί. Δηλαδή, τουλάχιστον το 7ο τότε, εγώ ήμουν απλό μέλος συλλόγου, πρόεδρος ήταν η Μαριλένη Πανταζή. Κάναμε έναν τρομακτικό αγώνα, έτσι, δηλαδή ασφαλιστικά μέτρα, πήγαμε στα δικαστήρια, κλείναμε την πόρτα του σχολείου, ερχόταν το αυτόφορο, σταμάταγε τις μηχανές. Δηλαδή, είχατε πάει νομίζω και έξω από το Δημαρχείο, δεν είχατε κάνει? Είχαμε κάνει πορεία, 11 Σεπτεμβρίου το 2012 κάναμε πορεία με πανό. Ναι, οκ, okay, κατηγορηθήκαμε, κατακριθήκαμε για αυτό το θέμα, έτσι. Θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς δεν κάναμε πολιτική. Mm-hmm. Έτσι, δεν κάναμε πολιτική. Δεν είναι ότι είχαμε κάτι προσωπικό. Δελιγιάννη τότε, έτσι. Καλά, με τη Δελιγιάννη, με τον Τζουλάκη. Okay. Οποιοδήποτε. Ναι, κατηγορηθήκαμε. Ότι στηρίζατε αντίπαλη δημοτική παράταξη. Φυσικά, εγώ. Επειδή έτυχε εγώ, στέλεχος της Συμμαχίας Πολιτών, εκδότης της Φωνής της Νέας Μύρνης, να δω ότι ο αγώνας σας είναι δίκαιος και ότι πουλάει και σαν εξώφυλλο, να μην κρυφτώ πίσω από τα λόγια μου. Αυτό άμεσα ξαφνικά του συνδέσανε ότι. Σας έχει αγκαλιάσει μια παράταξη και δίνετε τροφή για να κάνετε αντιπολίτευση? Αυτό ήταν μεγάλο λάθος για μένα. Κατηγορηθήκαμε για αντιπολίτευση λοιπόν και θέλω να πω το εξής, ότι οποιαδήποτε δημοτική αρχή ήταν πάνω, τον ίδιο αγώνα θα δίναμε. Γιατί εδώ μιλάγαμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές. Αυτή τη στιγμή βγαίνοντας ήταν πάρα πολύ μικρό προάβλιο, 385 παιδιά. Φαντάζεστε τώρα ότι η πρώτη και η δευτέρα είναι 4 τμήματα. Έχω κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες. Κάνουν αγιασμό το Σεπτέμβριο του 2012. Και στο εξώφυλλο του φύλου Οκτωβρίου του 2012 έχω από τη μία αντιπαραβολή τον αγιασμό που το οικόπεδο είναι όλο και 15 μέρες μετά, μείον τα 2 τρίτα, έχουν μπει κόντρα πλακέ
για να μπορούν να μπαίνουν οι μπουλντόζες, να ισοπεδώνουν το πρανές, να πάει το προκάτω. Αυτό ήταν το χειρότερο. Το θέμα, ξέρεις τι, δεν είναι ότι, ωραία, αποφασίζεις να βάλεις τις αίθουσες. Δίνω τη μάχη μου, δεν τα καταφέρνω. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ πάντα να νικάω, θα χάσω κιόλας. Έρχεσαι και βάζεις τα μηχανήματα 27 Αυγούστου, τα αφήνεις και κοπανάνε, τα κατούκα, τα κατούκα. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη που τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν μάθημα να συγκεντρωθούν. Πας και μου κλείνεις με κόντρα πλακέ δηλαδή. Το προάβλιο, όπου από τη μία μεριά τα παιδιά βγαίνανε διάλειμμα και από την άλλη παιδιά δουλεύανε μπουλντόζες. Φανταστείτε μία μπουλντόζα να ξέφευγε. Και έπρεπε εσύ. Ένας γερανός να έφευγε το χώμα. Τα πόσα 380 παιδιά έχετε, να τα έχετε με βάρδιες να βγαίνουν έξω για να μην γίνεται ο συνωστισμός. Λοιπόν, να προσέξουν οι δάσκαλοι, άκουσα. Πόσοι δάσκαλοι να βγουν να προσέξουν, τι, τον οδηγό με το γερανό που τους χωρίζει ένα κόντρα πλακιά από τα παιδάκια. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και τον ήχο φυσικά που δεν μπορούν να το σταματήσουν, έτσι. Αυτό που καταφέραμε λοιπόν, το οποίο εγώ αυτό το θεωρώ μια μικρή νίκη, είναι ότι καταφέραμε. Και τη βρώμα, ξέρω γονιό, φίλο, ο οποίος έλεγε ότι κάθε μέρα μετά το σχολείο που κάνω μπάνιο είναι γεμάτο χώμα το μαλλί του παιδιού μου. Να μην μιλήσουμε για αναπνευστικά προβλήματα, όλα, δέντρα που κοπήκαν. Αυτά είναι πιο μικρά θεματάκια. Εγώ πάω στο πιο σημαντικό, ότι θα μπορούσαν να είχαν χαθεί ζωές. Αυτό λοιπόν που καταφέραμε εμείς, σαν σύλλογος τότε, μαζί με το διευθυντή μας, τους δασκάλους και την υποστήριξη των γονιών, γιατί οι γονείς ήταν αυτοί που μπαίνανε μπροστά στην πόρτα και σταματάγαν τις μπουλντόζες, είναι ότι καταφέραμε να μην γίνει τουλάχιστον το έργο αυτό τα πρωινά, τις πρωινές ώρες που είναι τα παιδιά μας στο σχολείο, και να έρχονται το απόγευμα. Το οποίο δεν χρειάζεται να σε κάνει ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος για να καταλάβεις ότι αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, μην κινδυνεύσουν την περίοδο τη ζωή των παιδιών. Έτσι. Και φυσικά, εντάξει, μπήκαν τα προκάτ, δημιουργήθηκε το θέμα πλέον, γιατί σας ξαναλέω, πολλά παιδιά, 180 είναι μόνο τα παιδιά της πρώτης και της Δευτέρας. Πρώτη και Δευτέρα είναι μωρά. Τα παιδιά τρέχουν, κουτουλάνε μεταξύ τους, κοντάφτονες, σπρώχνουν το ένα το άλλο. Ωραία, ξαναρωτάω, πόσοι δάσκαλοι να βγουν να τα προσέξουν αυτά τα παιδιά. Όσοι και να βγουν, μαζί το πάμε, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Εδώ το παιδί σου χτυπάει μπροστά σου, στο σπίτι. Ναι. Φαντάσου τώρα στην αυλή τι γίνεται. Έχουμε άλλα θέματα για τη σχέση με τη δημοτική αρχή. Όχι, απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή ζω ένα ντεζαβού. Και φαντάζομαι ότι το ζούμε όλοι έτσι. Δηλαδή βλέπουμε τώρα το έκτο. Μπράβο, το έκτο π.χ. χρειάζεται μια αίθουσα εκδηλώσεων. Κατανοητό. Δεν είμαι δικός, το ξαναλέω, αλλά πραγματικά μία αίθουσα εκδηλώσεων μαζί με δύο αίθουσες συν, οι οποίες θα μπουν μέσα σε ένα προάβλιο και θα κόψουν τον αύριο χώρο, όπως λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού, και θέλω να το πιστεύω, έτσι. Δηλαδή, τι νομίζουν ότι θα κάνουν τώρα, θα δώσουν λύση? Γιατί δεν ακούνε το δάσκαλο, γιατί δεν ακούνε το διευθυντή, γιατί δεν ακούνε τους γονείς? Εμείς, οι γονείς, οι δάσκαλοι, δεν γνωρίζουμε καλύτερα το σχολείο μας. Εγώ δεν λέω, τα σχολεία είναι του Δήμου. Είναι δικά τους. Και τα χειρίζονται όπως νομίζουν. Πώς σχολιάζεις το δελτίο τύπου που βγήκε, το οποίο καταδικάζει την τελευταία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και ουσιαστικά εξηγεί από τα απαρτιζόμενα μέλη ποιοι ήταν υπέρ και ποιοι κατά της απόφασης συγκεκριμένης? Ήταν ισοπαλία όμως, έτσι. Να κρατήσουμε και το 4-4. Λόγω της ισοψηφίας της ψήφου του Προέδρου. Να κρατήσουμε και το 4-4 όμως, ότι οι γνώμες ήταν μοιρασμένες 50-50. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχήν είμαι λίγο χαρούμενη. Τα συναισθήματά μου είναι χαροπά. Γιατί όπως είπα κιόλας και το έγραψα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, είναι ότι βλέπω ξαφνικά ότι οι άνθρωποι της ΔΕΠ ενδιαφέρονται για το πρόβλημα αυτό και πατάνε πόδι. Mm. Γιατί πριν μερικά χρόνια που ήταν το σχολείο στη δική μας αυτή τη φάση, δεν είχαμε την υποστήριξη. Δεν είχαμε την υποστήριξη της Ένωσης Γονέων, δεν είχαμε την υποστήριξη της ΔΕΠ. Και αυτή ήταν η αλήθεια. Δηλαδή φωνάζαμε μόνοι μας. Άρα, καταρχήν είμαι χαρούμενοι γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το παλεύουν. Κατά δεύτερο, ξαναλέω, ζω ένα ντεζαβού. Δηλαδή, είμαι σίγουρη και λυπάμαι που το λέω, ότι όσο και να πολεμήσει το έκτο, όσο και να φωνάξει, όσο και να τον υποστηρίξει η Ένωση ή τα άλλα τα δημοτικά, γιατί σε μια συνάντηση που είχαμε την Ένωση Γονέων, συμφωνήσαμε όλα τα δημοτικά ότι θα είμαστε δίπλα τους. Ήταν μέλος από την Ένωση και του πρώτου κιόλας. Εγώ θεωρώ ότι όμως, ό,τι και να κάνουμε, ο Δήμος αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει, θα το κάνει. Οι αίθουσες θα μπουν. Μα μπήκανε και στο παρελθόν, οπότε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά για άλλη μια φορά τη μάχη θα τη χάσει το σχολείο. Και εγώ λυπάμαι που το λέω, παρότι με συμφέρει δημοσιογραφικά, αλλά ως άνθρωπος και πολίτης, δυστυχώς πάλι θα έχω εξώφυλλα με. Γιατί έργα ο Δήμος έχει το τρόπο να κάνει αυτό που θέλει.
Έχει τους σπόρους, έχει την πλειοψηφία, έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Και είναι και πολύ νωρίς ακόμα στην πενταετία. Αν ήταν το τελευταίο εξάμηνο, ενδεχομένως για πολιτικούς λόγους. Εγώ δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής. Στην περίπτωση του 7ου, η αλήθεια είναι ότι τα άλλα σχολεία δεν το ξέραμε. Μας πετύχατε λίγο προετοίμαστο. Ναι, γιατί έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Λες και έγινε επίτηδες. Για να μπουν ξαφνικά και να μην το μάθει κανείς. Πάντως προ κάτι έτσι ως παντού έχω δει. Δηλαδή και στο 10ο, επειδή μένω στη γειτονιά στη Χρυσάκη γιών αναργύρων. Νομίζω ότι πρώτα, μπήκε στο 12ο. Μία προ κάτι και το 12ο. Κοιτούσα να δω, είναι εικαστικό ή διδασκαλίας. Είναι διδασκαλίας. Διδασκαλίας είναι. Εγώ το ξέρω αυτό γιατί. Επειδή έχω μπει αρκετές φορές μέσα στο 12ο για να δώσω και φυλάδια του ΟΝΑ και λοιπά στο παρελθόν, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση Μάιο μήνα. Έχω μπει μέσα στην αίθουσα για να δώσω φυλάδια θουλοδιακοπών και κάνει τέτοια ζέστη μέσα. Λέω, Χριστέ μου, αυτά τα παιδιά πώς αντέχουν εκεί, και είναι με έναν ανεμιστήρα. Ανεμιστήρα, όχι air-condition. Όχι βέβαια, ανεμιστήρα. Τότε, έτσι δεν μιλάμε τώρα για πρόσφατα. Έτσι μιλάω πριν από 2-3 χρόνια τώρα. Με έναν ανεμιστήρα και είχα μείνει έτσι και κοίταζα δηλαδή με τα μάτια γουρλωμένα και λέω, ωραίες συνθήκες για να δουλεύει ο δάσκαλος, ωραίες συνθήκες λέω για να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Το ιδανικό είναι. Τώρα κάνω πάσα ως γονιός που έχω παιδί 6 ετών. Σκέψη τώρα, το έχω καλοκαίρι στο σαλόνι και μου λέει, μπαμπά, έσκασα air condition. Το ένα παιδί στο σαλόνι του σπιτιού του. Τα 25 σε μια τσάντα δασκαλίας τώρα σκέψου. Και φαντάσου τώρα από τη ζέστη, όλο αυτό το πράγμα που αναδύει το σώμα των παιδιών. Τα οποία ήταν και μεγάλα παιδιά, ήταν έκτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά. Γιατί συνήθως αυτές οι αίθουσες βγάζουν μεγάλα παιδιά. Υδρώνουν, αλλάζει το σώμα τους. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Θεωρώ ότι εάν. Βέβαια είμαι και λίγο έτσι, μου αρέσει να είμαι και λίγο ονειροπόλα, να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι αν αντιδράσουμε όλοι μαζί, ότι αυτό το πράγμα, αυτό το κακό θα σταματήσει. Και είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για την περίπτωση του έκτου, τώρα που συζητάμε. Δεν ξέρω πού ανήκει, το διάβασα και εγώ στο Facebook σε κάποια σχόλια που γίνανε, κάτω από κάτι αναρτήσεις, είπε κάποιο σαν ιδέα. Για το προσκοπείο θα πεις. Ναι, για το προσκοπείο. Δεν ξέρω βέβαια πού ανήκει, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι ισχύει. Από ιστορικής απόψεως, και αυτά ήταν τα λάθη των παρελθοντικών δημοτικών αρχών, ο Καρύλος στη δεκαετία του 50, επειδή η πόλη ήταν χωράφια, άφθονα, σε διάφορους φορείς παραχωρούσε οικόπεδα. Στο Πανιόνιο το γήπεδο, όχι αυτό έγινε προηγουμένως από Μαγκριώτη, τη δεκαετία του 40. Τέλος πάντων, στη Γέχα το ακίνητο, στην Εστία το ακίνητο, στους προσκόπους το ακίνητο. Γενικότερα μοιράζαμε τότε, όχι να μην το ακίνητο, τα οικόπεδα, χαρίζαμε άχρηστα οικόπεδα σε φορείς τότε. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι, που ίσως ήταν και λογικό αυτό για τη δεκαετία του 50, ότι 60 χρόνια μετά θα έχουμε τόσο πολύ πνιγή στο τσιμέντο και δεν θα έχουμε χώρους ελεύθερους για να χτιστούν σχολεία, γιατί θα έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των κατοίκων αυτής της πόλης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Νέα Σμύρνη, και η Νέα Σμύρνη, αλλά και σε όμορους δήμους στα σύνορα της Νέας Σμύρνης, έχουμε πάρα πολλά ιδιωτικά. Που λόγω της κρίσης, όλοι αυτοί οι γονείς επιλέγουν να βγάλουν τα παιδιά τους από το ιδιωτικό, λογικό, γιατί δεν έχουν λεφτά πλέον οι άνθρωποι να πληρώσουν, και να τα φέρουν στα δημόσια σχολεία. Συσσόρευση με αυτό. Άρα λοιπόν, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά ιδιωτικά. Να ξεκινήσουμε από πού. Έχουμε τη Λεόντιο, έχουμε το Παλάδιο, έχουμε το Ξενόπουλο, έχουμε το. Ποιο είναι το άλλο, Μαλιάρας είναι, που είναι στην Ορανία Μήνυση Παλαιοφαλήρου. Ναι, είναι ο Μαλιάρας. Και ο Χουρδάκης είναι νομίζω κοντά. Δηλαδή. Τα παιδιά που φεύγουν από αυτά τα σχολεία, που όντως έχουν θέμα. Δηλαδή, ενώ παλιότερα έλεγες, ας πούμε, ότι μπαίνεις, γιατί Λιόντιο, ας πούμε, θυμάμαι εγώ, τι λέγανε, ότι θα μπεις σε σειρά προτεραιότητες και θα δούμε αν και τι και κλήρωση. Και ξαφνικά τώρα παίρνουν όλα τα παιδιά. Ξέρεις κάτι όμως. Θυμήθηκα κάτι. Τότε που ήταν οι εργασίες των Προκάτ στο 7ο, φίλος γονιός, δεν θα πούμε φυσικά σε ποιο σχολείο το πήγε, πήρε το παιδί του, δεν θυμάμαι και μια τάξη δημοτικού ήταν από το 7ο και το πήγε σε ιδιωτικό. Μου λέει, θα κάθομαι τώρα με τις βλακίες του δίνει. Εκεί δεν μπορούσε οικονομικά βέβαια. Ένας μπορούσε. Δεν μπορούν όλοι. Αυτός μπορούσε. Ναι. Καταλαβαίνεις όμως. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι εδώ έτσι και θα κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Okay. Υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία τα οποία τα παιδιά τους για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τα συνεχίσουν εκεί και τα φέρνουν στα δημόσια. Okay. Όταν όμως, ξαναλέω, δίνεται ένας τέτοιος συντελεστής δόμης στη Νέα Σμύρνη, χτίζονται τόσες πολλές πολυκατοικίες.
πολύ όροφες. Ναι, είναι και αυτό, βέβαια. Γεννιούνται τα παιδιά. Καταγράφονται στο Δήμο. Καταγράφονται στο Δήμο, σωστά. Όταν καταγράφονται λοιπόν στο Δήμο και κάθε το Δήμο και βλέπει πόσα παιδιά έχω το 2000 θα πάνε σχολείο, πόσα έχω το 2005, πόσα έχω το 2006. Ξέρει ο Δήμο πόσα παιδιά θα πάνε σε ιδιωτικό και πόσα στο δημόσιο. Όχι, βέβαια, τα υπολογίζει. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν ο Δήμο και το κράτο. Εγώ ξαναβάζω το παράγοντα κράτο μέσα, έτσι. Να πει ότι εγώ το 2000 έχω 300 παιδιά, 600 παιδιά, 5 εκατομμύρια τώρα παιδιά. Η Μαρίνα νομίζω ότι είναι στην Ελβετία. Έτσι, και πρέπει να πάνε σε αυτό το σχολείο. 2011-2014, από πόσα στα πόσα έχουμε πάει? Θέλω αριθμό. Εγώ δεν ξέρω ακριβή αριθμό να πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει τον αριθμό γιατί τον ζήτησα από το Δήμο. Λοιπόν, τα παιδιά αυξάνονται. Στη ΔΕΠ υπόθηκε ότι ήταν 2.700 το 2011 και τώρα είναι 3.100. Ναι. Τα παιδιά ξέρω δύο ότι τμήματα ένα σχολείο, ούτε δεν μάθαινε. Ναι. Εγώ όταν βάζαμε τα προκάτ, είχα ακούσει και την άλλη πατάτα, έτσι. Και λυπάμαι που το λέω. Είχε πει πάλι ένας άνθρωπος από τη δημοτική αρχή, δεν θα πω όμως πάλι όνομα, ότι έχουμε κρίση και ο κόσμος δεν θα κάνει παιδιά. Και άκουσε και την τρίτη πατάτα, που ήταν ότι οι αλλοδαποί όλοι θα φύγουν και θα πάνε σπίτια τους, οπότε θα διάσουν θέσεις. Να, ο προγραμματισμός λοιπόν. Τον είδες πώς γίνεται ο προγραμματισμός? Λόγω της αιρετής ιδιότητας αρνούμαι να σχολιάσω. Πάμε στο επόμενο. Εγώ λοιπόν δεν αρνούμαι να σχολιάσω γιατί δεν είμαι αιρετός. Αυτός είναι προγραμματισμός, όχι αυτός που περιέγραψες πριν. Να ξέρουμε πόσοι γεννιούνται, να ξέρουμε τι ανάγκες έχουμε. Προβλέπουμε ότι λόγω της κρίσης ο κόσμος δεν θα κάνει παιδιά. Συγχαρητήρια. Πάντως υπάρχει και μεγάλη αναλγησία από το κράτος, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα κράτος δήμος είναι... πάνω κάτω το ίδιο, έτσι. Πάνω κάτω. Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο γιατί πρόσεξε να δεις κάτι. Δεν είναι μόνο το κτηριακό. Αντιμετωπίζεις και άλλα θέματα. Όταν δηλαδή και τα σχολεία ξεκινάνε, γιατί πέρα από τα προβλήματα που έχουμε με το Δήμο και μπορεί να μιλάμε τώρα στα στενά πλαίσια, ας πούμε, του Δήμου, όταν τα σχολεία ξεκινάνε και δεν έχουν δασκάλους και μπαίνει ο Σύλλογος Γονιών και Κηδεμόνων στη διαδικασία να βοηθάει το διευθυντή στην πίεση της πρωτοβάθμιας, αυτό είναι η μέγιστη ξεφτύλα που χάνω. Χάνονται όλες μαθήματα, σαφώς. Σαφώς. Ευγενικά το θέτω. Σαφώς. Ναι, το θέτω πολύ ευγενικά, όντως. Εμείς, δηλαδή, θυμάμαι πέρυσι. Κάναμε έναν αγώνα τέσσερις μήνες για δάσκαλο, όχι για ειδικότητα, για δάσκαλο. Και σήμερα που μιλάμε, σχολική χρονιά 14-15, μιλάμε τι μήνα έχουμε, Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Ξέρετε ότι ακόμη λείπουν ειδικότητες από τα σχολεία. Και είναι φρικτό. Και τους λες, πας και τους λες, συγγνώμη, μας λείπουν τόσες ώρες, ξέρω εγώ, π.χ. γαλλικών. Α, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Δεν με ενδιαφέρει. Και από ξέρεις. Τη στιγμή που έχει κάνει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τη στιγμή που κάνεις ένα σχεδιασμό, εμένα εκεί είναι το μεγάλο μου παράπονο και από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Πριν ενοποιηθούν τα σχολεία μας, στο κάθε συγκρότημα ήμασταν δύο σχολεία, έτσι. Όταν λοιπόν. Να θυμίσουμε στους ακροατές, η ενοποίηση έγινε με Καλλικράτη, σωστά? Ναι, ναι. Άρα από 1η-1η-11. Ναι. Ναι. Όταν λοιπόν η τότε Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε για το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα, τα σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος, και τα παρουσίαζε σαν κάτι φοβερό και τρομερό, τα παιδιά λέει χωρίς τσάντα. Ναι, και τα παιδιά θα γυρνάνε στο σπίτι και δεν θα έχουν διάβασμα, γιατί θα κάνουν το διάβασμα στο σχολείο. Τότε λοιπόν θα έπρεπε, πέρα από τους συλλογούς γονέων που κάποιοι δεν αντιδράσαν σε αυτό καν και άρχισαν να το δέχονται κιόλας, και εγώ είχα τρελαθεί τότε. Λέω, παιδιά, δεν βλέπετε τι έρχεται, γιατί δεν υπάρχει υποδομή για να γίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Ακριβώς, δεν υπάρχει υποδομή. Θα έπρεπε να αντιδράσουν και οι Δήμοι σε όλο αυτό. Θα έπρεπε να αντιδράσει δηλαδή σιγά σιγά να μεγαλώνει ο κύκλος των φορέων. Διαμαντοπούλου κόμμα. Ευρύτερη και του αριστερά. Τότε. Όπως λες και εσύ. Όπως λες και εσύ. Τότε. Πετρόπουλε. Πασόκ η Διαμαντοπούλου. Πασόκ ο Τζουλάκης. Πασόκ η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου. Και γιατί είναι ντροπή να το λέμε. Να κάνει μια παρατήρηση που ήθελε η Μαρίνα, ναι, και μετά να μαλακώσουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Ναι, γιατί είπαμε αρκετά πράγματα τα οποία θέλουν προσοχή και από το Δήμο και από την κεντρική πολιτική σκηνή, από το Υπουργείο. Και να μου μιλήσετε λίγο για να κλείσουμε για τις συνέργειες των σχολείων και πού αποσκοπεί αυτό όσο γίνεται καλύτερα για την πόλη. Εγώ ήθελα να πω ότι για το θέμα της πρωτοβάθμιας που είπε η Έρη, να ξαναγυρίσω πίσω και να πω ότι το θέμα ορίων των σχολείων είναι και θέμα της πρωτοβάθμιας, κυρίως της πρωτοβάθμιας. Θα έπρεπε λοιπόν η πρωτοβάθμια να δει λίγο τα όρια των σχολείων της Νέας Σμύρνης. Δεν θεωρώ ότι θα δοθεί πολύ μεγάλη λύση, γιατί το πρόβλημα είναι ο αριθμός των παιδιών.
αλλά ίσως να βρεθεί κάποια λύση. Επίσης θέλω να πω ότι όταν ξεκινά τα σχολεία, όπως λέει η Έρη, και δεν έχουμε δασκάλους, δεν έχουμε ειδικότητες, όλο αυτό το βάρος δυστυχώς πέφτει πάνω στο διευθυντή και στους δασκάλους, οι οποίοι πρέπει να καλύψουν ώρες χωρίς να έχουν ανθρώπους να διδάξουν. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι το έργο να κρατάνε ένα σχολείο από το πρωί μέχρι τις 2 και να λείπουν 10 δάσκαλοι, 8 δάσκαλοι. Το δε θέμα το λέει, δεν το συζητάω πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς οι οποίοι δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους και ενώ εργάζονται και έχουν κάνει αίτηση από τον Ιούνιο και ξέρουν τον ακριβή αριθμό σε κάθε σχολείο πόσα παιδιά θα χρειαστούν και πόσους δασκάλους χρειάζονται για το ολοήμερο. Mm-hmm. Γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο ο Δήμος, okay, είναι και το κράτος. Και αυτό είναι μια συνέχεια λοιπόν, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει, όπως είπες και εσύ πριν, προγραμματισμός. Υπάρχει ότι η κρίση θα περιορίσει τις γεννήσεις. Είναι και αυτό. Δεν βλέπω για ποιο λόγο γελάς. Είναι γραμμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο, άμα θέλετε, μπορείτε να δείτε ποιος το είπε. Δεν ξέρω στα πρακτικά, πάντως στην κάμερα που τραβάγατε, είναι γραμμένο, μπορείτε να δείτε ποια το είπε. Μα δεν το αμφισβητεί κανένας. Αφού είπε και το φίλο, έχω καταλάβει ήδη και να μην θυμόμουν να πήγε το μυαλό. Αν ήταν και δήμαρχος παιδείας, ξέρουμε. Αν δεν ήταν. Όχι, δεν νομίζω, αλλά ήταν κάτι αρμόδιο με τα σχολεία. Και βέβαια θέλω να πω και το άλλο, και θα κλείσω και δεν θα μιλήσω άλλο γι' αυτό. Θα πω ότι οι πόρτες του Δήμου και του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων είναι πάντα ανοιχτές. Δεν αμφιβάλλω σε αυτό. Αλλά δεν θα συγχαρούμε και κανέναν, υποχρέωση του. Και του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας και αυτά έτσι. Όχι, είναι πάντα ανοιχτές και να συζητήσουν και να μας ακούσουν. Και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και ενδεχομένως και να λύσουμε και κάποια προβλήματα, έτσι. Okay. Γιατί όταν παραπονιόμαστε, μας λένε «Μα εμάς η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή». Να είναι. Κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Όταν δίνει επίσημη συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα διευθυντής σχολείου και παραπονιέται για πράγματα τα οποία εδώ και χρόνια δεν γίνονται και βγαίνει αρμόδιος αντιδήμαρχος και τον λέει «Συκοφάντη», τι έχεις να πεις αυτό? Αυτό, τι να πω τώρα. Αναφέρομαι για το 7ο Δημοτικό και φυσικά τον Γιώργο Γουναρόπουλο. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν χρόνια πολλά και στο κύριο Γιώργο που γιορτάζει σήμερα. Άκου να δεις. Ο κύριος Γιώργος αυτά που είπε στην εφημερίδα ήταν αλήθεια. Τα οποία, επειδή παρακολουθώ το σχολείο σας σαν ρεπορτάζ μια πενταετία, τα ίδια άκουσα. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Συγγνώμη, Συκοφάντη, πού τον είπαν? Στην ατμόσφαιρα. Στο Facebook. Λοιπόν, okay. Ναι, είναι αλήθεια. Το σχολείο το δικό μας στο 7ο Δημοτικό, τα χρόνια ξαναλέω, τα 4 που είμαι εγώ πρόεδρος και το ελέγχω καλύτερα, γιατί παλιότερα σαν μέλος άκουγα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω, γιατί ό,τι δεν βλέπω με τα ματάκια μου εγώ δεν λέω ότι έχει γίνει. Σωστό. Ναι, το 7ο Δημοτικό 4 χρόνια τώρα ξεκινάει με προβλήματα. Δηλαδή, επειδή είμαστε ένα σχολείο το οποίο έρχεται το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου, υπάρχουν πίσω κάποιες ζημιές. Μπορεί δηλαδή να είναι ξεκρέμαστες κάποιες κουρτίνες οι οποίες έχουν σκιστεί, όχι απλά έχουν ξεκρεμαστεί, ή να έχουν φύγει λάμπες, να έχουν σπάσει, να έχουμε καμένες λάμπες, μας λείπανε κάποια πόμολα. Δεν είναι τόσο καθαροί οι χώροι όσο πρέπει για να υποδεχτεί το σχολείο. Αυτά είναι τυχαία. Τυχαία συμβαίνουν σε εσάς, υπάρχουν κάποιοι λόγοι? Όχι, ξαναλέω, γιατί έχουμε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα. Φανταστείτε οπότε, ότι όλα τα σχολεία τα άλλα, εκτός από το δικό μας και το πρώτο νομίζω που έχει καλοκαιρινό πρόγραμμα, 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουνίου κλείνει η πόρτα για τα σχολεία. Από 15 μέχρι 30 Ιουνίου μένουν οι δάσκαλοι όπου κάνουν τα τελευταία καθαρίσματα στις τάξεις τους. Οι καθαρίσεις μπαίνουν τον Ιούλιο μέσα, καθαρίζουν, τα τακτοποιούν, έρχονται το Σεπτέμβρη, τα βρίσκουν όπως τα έχουν αφήσει, φτιάχνουν κάποια πραγματάκια τα οποία τα έχουν στο μυαλό τους τι έχει μείνει πίσω. Δηλαδή, ένας διευθυντής που δεν έχει καλοκαιρινό πρόγραμμα ξέρει ότι όταν θα μπει το Σεπτέμβριο μέσα θα βρει 5 καμένες λάμπες και ότι του λείπει ένα πόμολο. Οπότε μπορεί να κάνει το προγραμματισμό του μέσα σε 11 μέρες να είναι έτοιμος. Εμείς αφήνουμε ένα σχολείο 15 Ιουνίου. Στις 16, και καλώς βέβαια έτσι, δεν το κατηγορώ, γίνεται το καλοκαιρινό πρόγραμμα που υποδέχεται πάρα πολλά παιδιά. Και μπράβο, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο δεν υπάρχει σε άλλους Δήμους, με αυτό το ποσό χρημάτων και με. Πάμε στο διατάστα. Ναι. Και ξαφνικά μπαίνεις μέσα 1η Σεπτεμβρίου και οι ζημιές είναι απίστευτες. Εμείς φέτος ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε ενισχυτή, τον οποίο τον κάψανε. Μας λείπανε πόμολα, είχε καμένες λάμπες, είχαν σκιστεί κουρτίνες. Για τον ενισχυτή απάντησαν την κρίνια, αφού λοιπόν, τον αντικαταστήσαμε. Ναι, αρχίσαμε λίγο. Η θέση του Δήμου, λοιπόν, ποια είναι σε όλο αυτό το πράγμα που βρίσκεται, που σας παραδίδεται μετά το πρόγραμμα? Προσπαθούμε μέσα σε 11 μέρες, λοιπόν, και τρέχουμε. Τρέχει λοιπόν ο διευθυντής να φτιάξει κάποια πράγματα, παίρνει τηλέφωνο το Δήμο, πρέπει να έρθουν οι υπηρεσίες να φτιάξουν. Οι υπηρεσίες, λοιπόν,
δεν μπορούν να είναι σε όλα τα σχολεία και να τα φτιάξουν μέσα σε 11 μέρες. Και εγώ πιστεύω ότι πάλι είναι θέμα προγραμματισμού. Εάν λοιπόν το καλοκαίρι έμπαινε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι να γνωρίζουν από σχολεία όμως και από τεχνικές υπηρεσίες και εργασίες, και δίνοντας ένα ραντεβού μαζί με τον διευθυντή του σχολείου, να μπουν μέσα, να καταγράψουν τα προβλήματα, τις ζημιές, στα άλλα σχολεία νωρίτερα, στα σχολεία που έχουν το πρόγραμμα μετά τη λήξη του προγράμματος. Ομάδα ανθρώπων, όταν λες, εννοείς υπηρεσία του Δήμου. Ναι. Μαζί όμως με το διευθυντή, το ξαναλέω έτσι. Και καταγράψουν τα προβλήματα και πούνε και βγάλουν ένα προγραμματισμό και πούνε: μία εβδομάδα θα πάω στο πρώτο, μία εβδομάδα στο δεύτερο, μία εβδομάδα στο τρίτο. Και θα χωρίσει του ανθρώπου σου. Δεν θα είχε τέτοια θέματα. Είναι θέμα να γίνει ένα σωστό συντονισμό. Αλλά έχω καταλάβει ότι ο Δήμο δεν έχει και πολλά άτομα για να. Κάνει αυτό. Να κάνω ένα πολιτικό χιούμορ, ο Δημήτρης θα το εκτιμήσει. Φαντάζομαι και εσείς καμία μετακομισούλα, αν χρειαστείτε, που και που δίνουν και σε ιδιώτη. Και δεν είναι αστείο. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω λοιπόν, για να ξανακηρύσω λοιπόν στο θέμα αυτό, ότι αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος ήταν αλήθειες. Ναι, ήταν αλήθειες. Δεν λέω ότι ο Δήμος δεν έχει την καλή θέληση να βοηθήσει. Δεν λέω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν έχουν την καλή πίστη να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Αλλά όταν το σχολείο 11 Σεπτεμβρίου ξεκινάει και έχει. Πρέπει να είναι έτοιμο το 28 καμένες λάμπες, λείπουν πόμολα, έχει ξεριζωμένες μπρίζες. Ότι όταν πλησιάζει η έναρξη της σχολικής περίοδου, πρέπει το σχολείο να είναι σε άρτια κατάσταση όπως είχε παραδοθεί. Ακριβώς. Για να κλείνουμε το θέμα. Λοιπόν, και βλέπουμε γονείς που έρχονται παραμονή. Του αγιασμού, να βάφουν τείχο ο οποίος είχε πάνω άσευνα σχόλια. Άλλος ο άλλος να έρχεται να φτιάχνει τα πόμολα. Λοιπόν, δεν είναι λύσεις αυτές. Ξαναλέω, καλός εθελοντισμός, αλλά θα πρέπει και όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι γνώστες στο Δήμο για αυτά τα θέματα. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω, φαντάζομαι ναι. Παιδιά, φαντάζομαι ναι ότι είναι γνώστες. Και σας ξαναλέω ότι δεν πιστεύω ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν. Πιστεύω ότι επειδή δεν κάνουν ένα καλό προγραμματισμό και δεν το κοιτάνε αυτό πριν ανοίξουν τα σχολεία, ότι δεν προλαβαίνουν. Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι έχοντας κατανοήσει πλέον το πρόβλημα, για να πλησιάζουμε και στη λύση της εκπομπής, γιατί έχουμε κάνει μια σχετική υπέρβαση χρόνου και ας είναι η πρώτη εκπομπή, θα μας κλείσει η Έρη την εκπομπή με δύο λόγια που θέλει να πει, γι' αυτό την έχουμε αφήσει για το τέλος. Σου κάνω την πάσα λοιπόν. Ναι, το κομμάτι της συνεργασίας ή κάτι άλλο το οποίο θέλεις να τονίσεις των δραστηριοτήτων σας πλέον στην πόλη ολόκληρη. Ναι, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Πέρα από τα κακώς κείμενα, στο πούμε έτσι, και τις όποιες καθυστερήσεις μπορεί να έχουμε σε κάποια πράγματα, γιατί όντως και εγώ θυμήθηκα τώρα κάτι με όλα αυτά που είπες, θυμήθηκα και εγώ ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε φέτος με τα καλοριφέρ και είχαμε σοβαρό θέμα στο Πολυκρίο. Εδώ θα είμαστε για άλλες εκπομπές, μην άρχισε. Ναι. Που μείνατε με θέρμανση, νομίζω το πρώτο με πάρα πολύ. Χωρίς θέρμανση πάρα πολύ καιρό. Ναι. Όχι σε όλο το σχολείο, σε δύο αίθουσες, αρκούσαν όμως. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι. Οι σύλλογοι γονέων και δαιμόνων κάνουν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούν για το σχολείο και για τα παιδιά. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα για όλο αυτό, δίνουμε χρόνο από αυτόν που δεν έχουμε στην ουσία. Οι περισσότεροι δουλεύουμε, έχουμε τις οικογένειές μας, το σπίτι μας και το σύλλογο και οτιδήποτε άλλο έχουμε, και έχουμε και το σύλλογο γονέων και δαιμόνων, που πραγματικά προσπαθούμε να το χώσουμε σε οποιοδήποτε κενό έχουμε και όπως μπορούμε και. Εγώ ψάχνω να βρω ένα κενό μισής ώρας για να ασχοληθώ. Αυτό μας ευχαριστεί όμως. Μας δίνει όντως, όπως είπε και η Μαρίνα, ενέργεια και δύναμη. Η ανταπόκριση των γονιών και η χαρά των παιδιών, η χαρά που βλέπουμε στα πρόσωπα των παιδιών, είναι αυτά. Η επιβράβευση. Ακριβώς. Ανεκτίμητη αξία. Τα χαμόγελα των παιδιών. Εγώ, να κάνω μια προσθήκη, χωρίς να συγκρίνω με τη Μαρίνα, ο δικός σου χρόνος πρέπει να είναι και λίγο ακόμη περιορισμένος. Σου υποσχέθηκα να πω την πολιτιστική σου δραστηριότητα στον πολιτιστικό σύλλογο Αιωλίδα. Άρα λοιπόν έχεις και αυτό. Εκτός από οικογένεια, αυτό. Δουλειά και τον σύλλογο, αυτό ισχύει και για εσένα φυσικά, Μαρίνα, έτσι. Έχει και κάτι άλλο η Μαρίνα, δεν τα λέμε τώρα εδώ όλα. Η Μαρίνα είναι πολύ άσχολη. Οπότε, Έρη, πες μας, κλείνοντας δύο σύντομες λέξεις για την Αιωλίδα, για να περάσουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Πριν πω για την Αιωλίδα, πρέπει να πω κάτι. Πρέπει να πω για τη συνεργασία που έχουμε οι Σύλλογοι Γονέων και Δαιμόνων τώρα πια. Και αυτό είναι καλό, γιατί πέρα από το οποιοδήποτε ομιλία ή οτιδήποτε γιορτή κλπ. Μπορούμε να κάνουμε,
Πλέον τα σχολεία ενημερωνόμαστε μεταξύ μας, η σύλλογη γονέων και δεν μόνο με email, οπότε ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται σε κάθε σχολείο. Εάν κάποιο σχολείο αντιμετωπίζει πρόβλημα, το γνωρίζουμε όλοι. Εάν κάποιο σχολείο διοργανώνει κάτι καλό, το γνωρίζουμε όλοι και μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε. Τα γράφονται όλα και υπάρχει σωστή ενημέρωση μεταξύ σας. Ναι, ναι. Και αυτό είναι το μεγάλο θετικό και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια έτσι, άσχετα αν θα είμαστε εμείς πάλι εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι η αρχή μιας καλής ιστορίας που πρόκειται να διαρκέσει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, αυτά είχα να πω για τους συλλόγους. Να πούμε για την όλη. Πάμε στο πολιτιστικό σου λίγο. Ναι, έχω μαζί με ένα συνάδελφο γυμναστή, έχουμε ένα πολιτιστικό σύλλογο, την Εολίδα, που κάνουμε παραδοσιακούς χορούς. Ο σκοπός μας είναι η διάδοση της παράδοσης. Μας ενδιαφέρει αυτό βασικά. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τη συνδρομή που έχει ο κόσμος που έρχεται στο σύλλογο, που είναι πάρα πολύ μικρή, έχουμε πάρει και άτομα τα οποία δυνατούν να πληρώσουν, και ενήλικες αλλά και παιδάκια, ακριβώς επειδή σεβόμαστε την αγάπη του ανθρώπου προς το χορό και προς την παράδοση και δεν θέλουμε ο κόσμος να αποκλείεται από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έχουμε πάρει και παιδάκια τα οποία δεν είχαν χρήματα και γύρισα και είπα, δεν το σκέφτεστε καθόλου, λέω στους γονείς, το παιδί θα έρθει οπωσδήποτε για χορό, εφόσον το αγαπάει, εφόσον το αρέσει και θα ξεφεύγει. Και για τους ενήλικες βέβαια, οι οποίοι όντως ψάχνουν μία διέξοδο σε όλα τα προβλήματα, έχουμε δεχτεί και ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν χρήματα οι άνθρωποι και έρχονται και βρίσκουν τη διέξοδο τους εκεί. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μπράβο σας. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν το ντεμπούτο μας. Ήταν οι κουβέντες κοφτερές. Δημήτρης Πανταζής με Δημήτρη Πετρόπουλο. Γράψαμε και ένα-δύο σχεδόν Δημήτρη για πρώτη φορά. Οπό, ναι. Καλή παρέα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Μιλάμε πολύ. Τα σχολεία πάντα δίνουν αρκετό υλικό, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα σας κλείσω με το ίδιο μουσικό κομμάτι με το οποίο σας ξεκίνησα την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, την Πέμπτη. Τον καλεσμένο δεν τον αποκαλύπτουμε ποτέ. Τον βλέπετε εκείνη τη στιγμή. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Καλό βράδυ και από μένα.